Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε. Με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος. Καλό μου. Και είναι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου. Για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα. Για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα. Για να γλιτώσω το κελί. Να πω το μήμα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ματίνα μου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μια δύσκολη μέρα ακόμη ξημέρωσε. Με όλα αυτά που μάθαμε χθες σε σχέση με τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής. Είναι με αφορμή το βίντεο, να πω. Παρακαλώ. Έτσι το νιώθω, γι' αυτό και έκανα τη συγκεκριμένη επιλογή, ότι σε τούτη τη χώρα την πληρώνουν οι ευαίσθητοι, οι αξιοπρεπείς και οι εργατικοί. Είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωινό, κυρίες και κύριοι, που παρότι ο ήλιος λάμπει έξω, στα περισσότερα σημεία της Ελλάδας και ιδιαίτερα εδώ στην Αττική, δεν μπορούμε ένα πέπλο σκεπτικισμού, προβληματισμού και κυρίως ανασφάλειας εξακολουθεί να καλύπτει και θλίψεις τον κάθε πολίτη, όλους μας, στην ελληνική κοινωνία, με όλα αυτά που έγιναν προχθές το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους με την δολοφονία της 28χρονης. Πέρα από τη θλίψη, εγώ να πω προσωπικά, να μιλήσω για μένα, έχω έντονη οργή. Χθες ήμουν στον καναπέ όταν άκουσα την αποκάλυψη σε σχέση με το ηχητικό ντοκουμέντο, εκείνο το τα περιπαλικά, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πετάχτηκα, σας το λέω, πετάχτηκα από το καναπέ, μου χτύπησαν αμέσως τα μηνύγκια, πονοκεφάλιασα. Δηλαδή δεν μπορούσα να χωνέψω, να ερμηνεύσω πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο απαθής. Δηλαδή σαν να μάσαγε τσιχλόφουσκα, σαν να πίνε φραπεδιά, σαν να της έλεγε «Κυρά μου, με ενοχλείς». Και από την άλλη μεριά, η κοπέλα, η μόλις 28χρονών Κυριακή, η οποία είχε όλη της την αγωνία, τα άγχη, την ταλαιπώρια της, την ψυχική και άλλη, κι όμως τα έλεγε με τέτοια αξιοπρέπεια, με τέτοια εγκράτεια. Αξιοπρέπεια. Εγώ θα προσθέσω ότι η οργή μου, συμπληρώνοντας αυτά που είπες, μεγάλωσε ακόμη πιο μετά, μέσα όταν κύλησε η μέρα, μετά το live news, γιατί και εγώ το παρακολουθούσα, πιο αργά, όταν άκουσα αυτό που πρόσθεσε ο αστυνομικός που κατέγραφε στο 100 εκείνη την ώρα. Με τόση ασυδοσία, με τόση προχειρότητα, με τόσο ερασιτεχνισμό, με τόση αδιαφορία, δεν ξέρω τι άλλα να χρησιμοποιήσω χαρακτηριστικά, και είπε «εν τη ρήμη του λόγου», λέει, το είπα.
εν τη ρήμη του λόγου. Ουσιαστικά εν τη ρήμη του λόγου αδιαφόρησα, εν τη ρήμη του λόγου ηρωνεύτηκα, εν τη ρήμη του λόγου δεν μέτρησα τις κουβέντες ενός ανθρώπου που κινδύνευε. Από όταν μάθαμε τι συνέβη, μου πέρασε από το μυαλό ότι οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Και το λέω έτσι καθαρά και εξάστερα. Είπα όμως, Ματίνα, χθες, μην το εκφράσεις, μην το πεις, μην την πεις αυτή την κατηγορία, εντάξει. Κάτσε να δεις τα αποδεικτικά. Χθες λοιπόν επιβεβαιώθηκα. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι δεν είχαν αλληλεγγύη καμία και γυναική αλληλεγγύη, γιατί οι δύο γυναίκες, οι οποίες να πούμε ότι ξυλώθηκαν από το αστυνομικό τμήμα, οι τέσσερις εκείνη της βραδιάς. Τέσσερις μαζί με τον. Πέντε μαζί με τον. Διοικητή. Με τον διοικητή και τον. Και τον φρουρό. Αυτόν που ήταν φρουρό, στην άμεση δράση, τον τηλεφωνητή, να τον πούμε έτσι. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος τηλεφωνητής ήταν. Τηλεφωνητής. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι γίνανε, λέει, αυτές οι προσλήψεις είναι σχετικά καινούργιες, πρόσφατες, γιατί πριν καλούσε. Λέει το 100 και δεν απαντούσαν καν. Και μου ήρθε στο μυαλό πέρσι που ήμουν στην Ιερά Οδό. Διαπιστώνω λοιπόν οδηγούσα. Ναι. Διαπιστώνω ότι ήταν ένα αυτοκίνητο, προφανώς το οδηγούσαν Ρωμά, τους είδα δηλαδή, πέρασαν δίπλα μου, οι οποίοι πηγαίναν έτσι, μέσα στην Ιερά Οδό. Και παίρνω κατευθείαν το 100, μάλλον δεν οδηγούσα εγώ. Γι' αυτό και παρατήρησα τόσες λεπτομέρειες. Και λες ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, και λέω, κάνει μια τρελή κούρσα. Δεν το σήκωσαν ποτέ για να το πω. Δεν το σήκωσαν ποτέ. Και εγώ εκείνη την ώρα. Δεν πίστεψα, ρε παιδί μου, ότι καλείς το 100 και δεν απαντούν. Λέω, λες έτυχε. Λέω, όχι, δεν είπα έτυχε. Είπα, μήπως εδώ το σημείο έχει κάποιο πρόβλημα και δεν πιάνει το κινητό. Μάλιστα. Δηλαδή, άνθρωποι. Είχε σήμα όμως κανονικά, καλούσε. Ναι, εγώ είχα σήμα. Αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ, δεν μπορούσε να μου περάσει από το μυαλό ότι το 100 δεν απαντά. Βέβαια, να μου πεις και να που απάντησε. Και τι έκανε. Λοιπόν, καλά, υπήρξε και πρώην υπουργός, ο οποίος είπε το αμίμητο εντωμεταξύ ότι. Ο κ. Μηταράκης, ο οποίος είπε ότι λέει και αν έβγαινε τράβαγε. Μιλάμε τώρα γιατί. Ναι. Μιλάμε για τη σκηνή, το περιστατικό. Εάν ο φρουρός, λέει, ο σκοπός που ήταν στο αστυνομικό τμήμα τράβαγε το πιστόλι και πυροβολούσε, θα λέγανε γιατί πυροβόλησε ο αστυνομικός. Το έχουμε πει, το έχει πει ο κόσμος σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι όλες ίδιες. Να σου πω και αυτό που είπε και ο Παύλος Μαρινάκης που μίλησε για εργαλειοποίηση της αντιπολίτευσης. Οκ, ρε παιδί μου. Το εργαλειοποιεί η αντιπολίτευση και κάνει λόγο και θέτει θέμα γυναικοκτονίας. Μαζί σου είμαι εγώ. Εσείς θα κάνετε κάτι. Θα κάνετε κάτι, γιατί αυτό το τμήμα που το ξυλώσατε συνολικά επί της δικής σας κυβερνήσεως στεκόταν. Και δεν είναι ότι τώρα αναλάβατε 5-6 μήνες και δεν έχετε ακόμα, ρε παιδί μου, καταλάβει περί τίνος πρόκειται, τι συμβαίνει κτλ. Είναι δεύτερη θητεία αυτή. Άρα θα μας δώσετε και καμία απάντηση, γιατί όλο ακούω για εργαλειοποίηση. Οκ. Πείτε μας όμως, δώστε και καμία απάντηση υπευθυνώς. Εντάξει, η διάθεση του Υπουργείου ήταν άμεση, ξύλωσε τους πρώτους και προχωράει και την έρευνα παρακάτω. Δεν έρχεται πίσω το παιδί. Αυτά τα άμεσα αντανακλαστικά, τα υποτιθέμενα, να τα βράσω. Άλλο το ένα, για να μην έχουμε συνέχεια, τουλάχιστον. Γιατί το ξέρεις εσύ ότι δεν θα έχουμε συνέχεια. Λέω, για να μην έχουμε συνέχεια γίνονται αυτά. Να σου πω, τα Τέμπη έχουν περάσει, έχει περάσει ένας χρόνος και, ένας μήνας. Καλά, δεν είναι τόσο πολύ το διάστημα. Προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Τη δικαιοσύνη, περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Το λες προσπαθούμε. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Μισό λεπτό. Έχει περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας από τα Τέμπη. Έχει περάσει, βέβαια. Προχθές εδώ με την Παναγιώτα συγκεκριμένα. Δεν. Πόσα περιστατικά είδαμε στο σιδηρόδρομο, πόσα προβλήματα με τα τρένα. Μα τα δεν φτιάξαμε. Το συζητάμε αυτό το θέμα. Εξυπακούεται. Εξυπακούεται. Α, τώρα τους ξυλώνουμε για να μην ξανασυμβεί. Εγώ λέω να μην δικάζουμε πιο πριν. Να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Να περιμένουμε και να περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με την επιτακτική, με την πίεση. Να δοθούν οι λύσεις, να τιμωρηθούν, να ανακαλυφθούν οι πέτοι. Όταν χάνετε μια νέα κοπέλα 28 χρονών και δει με αυτόν τον τρόπο, γιατί η πολιτεία δεν την προστάτευσε. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε τίποτα. Πήγε στον έναν. Ναι, δεν μπορώ να περιμένω να τελεσυνδικήσει και να κάνει, πώς το λένε, να βγάλει πόρισμα η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να περιμένω. Γιατί το πράγμα βγάζει μάτι. Χωριό που φαίνεται κολλάζω δεν θέλει. Καμία αντίρρηση, αλλά δεν δικάζουμε εμείς. Εννοείται δεν δικάζουμε, αλλά τι κάνουμε εγώ τουλάχιστον. Εγώ εκφράζω το θυμό της κοινωνίας. Στο έχω ξανοπεί ότι γι' αυτό επέλεξα να γίνω δημοσιογράφος, για να είμαι η φωνή κάποιων που δεν μπορούν να τα φωνάξουν και να τα πούν. Προφανώς είμαστε οι εκφραστές της κοινής γνώμης. Εγώ γι' αυτό έγινα. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας. Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει ούτε τίποτα η κυβέρνηση, ούτε τίποτα η αντιπολίτευση, ούτε τι είπε το Πασόκ, ο Βελόπουλος. Ακριβώς. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι η δίκαιο και η κοινωνία. Και επειδή να σου πω κάτι, όλοι μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούμε να έχουμε δείκτη της κοινωνίας μέσα από τα social media, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, η κοινωνία δεν μπορεί να βαστάξει άλλα. Ως εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Βεβαίως θλιβερά, μελαγχολικά, αλλά και ευχάριστα. Προσπαθούμε πότε να γελάμε ακριβώς και πότε να
προσεγγίζουμε τα πράγματα. Είναι ένα ποικίλο μαγκαζίνο το οποίο ακριβώς περιλαμβάνει τα πάντα και από πλευρά θεματολογία και από πλευρά συναισθημάτων. Προσαρμοζόμαστε κι εμείς. Στρέφουμε πολύ σύντομα. Εδώ. Πάμε. Θέλω να σου διαβάσω, θέλω να σας διαβάσω κάτι που έγραψε ο κύριος Κουσούλης χθες στο Facebook. Mm-hmm. Τον είχαμε καλεσμένο εδώ πρώτη ημερών, όπου θεωρώ ότι σκιαγραφεί ακριβέστατα και τη δεδομένη κατάσταση και τη δεδομένη συγκυρία. Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, έτσι. Βεβαίως. Μία χώρα σε βουβή από συναρμολόγηση, τα γεγονότα μιλάνε δυνατά λίγο πριν ξεχαστούν. Λοιπόν, γυναικοκτονία στους Άγιους Αναργύρους, που εξακολουθούμε όλοι να παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα, με οργή, με θυμό, με απορίες για όλες αυτές τις παραλήψεις εγκληματικές που έγιναν και για όλη αυτή την, θα έλεγα, τον ερασιτεχνισμό και την αδιαφορία. Δεν ξέρει κανείς πώς να το χαρακτηρίσει. Είπα, έτσι. Τον εγκληματικό. Γιατί στο φινάλε, εγκληματικές αδιαφορίες. Άμα δεν γουστάρεις, δεν αγαπάς τη δουλειά σου, είσαι εκεί από Αγκαρία, πήγαινε να κάνει κάτι που θα γουστάρεις, έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πες ότι αυτή η κοπέλα ήταν μια επιπόλαιη κοπέλα που δεν υπήρχε κίνδυνος, ρε παιδί μου. Και τι σημασία. Όφιλε να ξεψαχνίσει ο άνθρωπος αυτός, ο επαγγελματίας, ο υποτιθέμενος. Να πάρει, όχι. Μ' άρεσε που τα επαναλάμβανε κιόλας. Δηλαδή, σαν. Δεν έχω τίποτα με τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά αυτό συμπεριφέρθηκε σαν ως δημόσιος υπαλλήλίσκος, δημόσιο υπαλλήλίσκος του κερατά με το συμπάθειο. Μου θύμισε όπως μπαίνει σε δημόσια υπηρεσία, όπως το είπες παλιά, το πρωτόκολλο, ας πούμε, που απλώς περιμένετε μισό λεπτό να σημειώσουμε την ησυχία μας, αν κινδύνευε η άλλη. Εκείνη την ώρα εμείς είχαμε τους δικούς μας ρυθμούς. Εμείς έπρεπε να καταγράψουμε, να πάμε. Μη σε μου αυτό. Τους κύκλους τάρατε, μη μεταράζετε, θέλω μισό να πω. Μισό λεπτό πώς το είπατε μου. Και ξαφνικά. Εντάξει. Τι είναι, κυρία μου, είναι ταξί το περιπολικό. Και μετά λέει εν τη ρήμη του λόγου το είπα. Και άκουσα το Γενικό Γραμματέα Ειδικών Φρουρών από την άλλη πλευρά, που είπε ο άνθρωπος θες, λέει η κοπέλα. Που ήταν η εξωματικός υπηρεσίας προφανώς, που είχε πάει αρχικά μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Ξέρεις η άτυχη. Πόσο χρονών ήταν αυτές, 23, ναι. 25. Είπε ήταν άπειρη. Εντάξει, αν ήταν άπειρη να μην είναι δηλαδή, σε αυτή τη θέση. Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα μας. Άμα είσαι άπειρος, γιατί τον βάζεις. Και να σου πω κάτι, κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε πώς εκπαιδεύονται, από ποιον εκπαιδεύονται, από ποιον αξιολογούνται και από ποιον τοποθετούνται τελικά. Θυμίζω ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είπε προχθές ότι υπάρχουν 17.000 αστυνομικοί που είναι εκπαιδευμένοι ειδικά στον τομέα της γυναικοκτονίας. Εντάξει, αν έχουν λάβει τέτοια εκπαίδευση. Είναι δυνατόν, δεν το πει να πω δηλαδή. Καταρχήν, εκεί μέσα στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα υπάρχει γραφείο συγκεκριμένο για την ενδοοικογενειακή βία. Δεν λειτουργούσε εκείνη την ώρα, έπρεπε όφυλα να κάνουν ένα τηλέφωνο στον προϊστάμενό του να ενημερώσουν. Έπρεπε να μην το αφήσουν το κορίτσι να ξεμακρύνει, να βγει από το αστυνομικό τμήμα, να έκαναν οι ίδιες το τηλέφωνο στην άμεσο δράση. Στην άμεση δράση λέγεται όμως, άκουσα το πρωί ότι δεν ήθιστε, γιατί αν το κάνουν, λέει αυτό, μετά η μία υπηρεσία θα φόρτωνε δουλειά στην άλλη, κάτι τέτοια ακατανόητα και ακαταλαβίστηκα. Πώς τον είπε τον τίτλο, άμεση δράση. Ναι, πολύ άμεση. Τόσο, τόσο άμεση, όπου πραγματικά θα ακούσουμε το αποκλειστικό που είχε ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες στο Μέγκα, στο Live News, που κόβει την ανάσα. Δεν θα ακούσουμε. Προετοιμάστε το να το δούμε. Όπως μονταρίστηκε. Και πολύ καλά βεβαίως έκαναν οι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Και αυτό το ακούμε με τραβηγμένη με την ψυχή μας και την καρδιά μας ολόκληρη. Έτσι σφυρμένη. Την ώρα της δολοφονίας δεν ακούγεται και είναι λογικό. Ναι, οι κραυγές δεν ακούγονται. Και που ακούγεται υπήρξε, η αγωνία όμως. Ναι, και που υπήρξε όλο αυτό, ο κύριος μετά έλεγε ναι, με ακούτε. Μπράβο. Ναι, με ακούτε. Η αγωνία λοιπόν δεν είχε καταλάβει τι έγινε. Δεν είχε καταλάβει αλλού για αλλού. Ναι, με ακούτε. Είχε πέσει το τηλέφωνο κάτω, είχε μαχαιρωθεί, τρέχαν τα αίματα και έλεγε ναι, με ακούτε. Ακόμα δεν είχε καταλάβει. Να δούμε λίγο το ηχητικό, το ντοκουμέντο, το αποκλειστικό του κυρίου Ευαγγελάτου για να διαμορφώσουμε άπαντες έτσι άποψη. Το έχουμε. Λοιπόν, είναι, πώς το λένε. Περιμένουμε λιγάκι. Ναι. Πάμε στη δράση 12. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων.
Ναι. Και χρειάζομαι κάτι να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου. Γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε να στείλω στο σπίτι είναι... σας για τον πρώην σας. Ορίστε. Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην. Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα. Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας. Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου. Σε ποια οδό? Αριστοφάνους 9, Αγία Ανάργυρη. Αριστοφάνους 9. Σε πόση, ναι. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί? Ανάργυρη. Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα. Ωραία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι? Του έχετε κάνει μήνυση? Όχι. Αυτός τι κάνει, τι περιμένει, για ποιο λόγο? Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει και δεν το τραβήξαμε. Το όνομά σας? Γρήβα Κυριακή. Γρήβα Κυριακή. Οπότε, αναμένει Γρήβα Κυριακή. Οπότε, αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό να σας ασκήσει βία, έτσι? Ναι. Με σκοπό να της ασκήσει βία. Εσείς σε πόση ώρα περίπου θα είστε εκεί, να γράψω, θέλετε? Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ. Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω? Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με ένα φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι. Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα μεταβεί. Πάμε μέσα. Έχει έρθει εδώ. Ο πρωίν. Ναι, είναι εδώ. Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα. Ναι. Κι άκω να επισκόντωσε. Μ' ακούτε αυτός? Ναι, αυτός στο χαβά του, δηλαδή στην καρακοσμάρα του, έτσι. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι σήμερα, τι κάνει αυτός? Δηλαδή με όλα αυτά που είδε, με όλα αυτά που άκουσε, η συνείδησή του πώς είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ξέρεις κάτι, παραξενεύομαι, με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να είσαι και τόσο της δουλειάς. Μετά από μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή και σένα και εμένα να βάζανε εκεί, τι μ' ακούτε? Εντάξει, δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Πιστεύω γενικά ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα και παράδειγμα της κοινωνίας ολόκληρης ετούτης της εποχής. Δηλαδή, εισπράττει γενικότερα, ρε παιδί μου, πολύ φθόνο, πολύ αδιαφορία, οχαδερφισμό. Άσε, μην μπλεχτώ εγώ, μωρέ, και βρω τον πελά μου τώρα. Εμένα μου έκανε, μου έδωσε την εντύπωση, Ματίνα, τα απολύτως τυπικά, γιατί τη δουλειά μου δεν την ξέρω παρακάτω. Ούτε κάνω καμία ενέργεια. Δηλαδή, πολύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι έτσι. Αυτός όμως εκεί πέρα. Κάθομαι, καταγράφω με την ησυχία μου. Αυτός εκεί πέρα δεν ήταν ένας απλός καταγραφέας. Αυτός έπρεπε να εκτιμήσει, υπάρχει κίνδυνος. Αυτό είπα. Τι είναι το περιστατικό αυτό, να το αξιολογήσει. Να της πει, άπαξ και του είπε δηλαδή ότι α, είναι εδώ. Έπρεπε να της πει, είναι κοπέλα εκεί. Μου, τρέξε στο αστυνομικό τμήμα. Μπες μέσα. Είναι εκεί. Που έπρεπε να την είχαν κρατήσει ευθύς εξ αρχής οι δύο κυρίες, εντός αγωγικών κατ' εμέ. Γιατί της λες, ακόμα και αν δεν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος, κάτσε κορίτσι μου να σε κεράσουμε ένα τσάι, ένα καφέ και θα πάμε μαζί. Υπήρχε, άλλωστε το σπίτι της ήταν 2 λεπτά. Σε απόσταση από το αστυνομικό τμήμα του τέστην, ακόμα και αν την πήγαινε το περιπολικό και έσκαγε έκτακτο περιστατικό, θα επέστρεφε το περιπολικό και θα πήγαινε και στο έκτακτο περιστατικό. Δεν ήταν ότι ζήτησε η κοπέλα να την πάνε τρεις ώρες. Και επειδή ήταν 2 βήματα, δεν λέμε τώρα, γιατί το αντιλαμβανόμαστε. Μια βάρδια, ήταν βραδινή, ας πούμε, γιατί ώρα το περιστατικό έγινε 9, τι ώρα ήταν. Μια βάρδια βραδινή. Δεν έχει λογική πάντως. Φυσικά δεν περίσευε κάποιος να τη συνοδεύσει, έστω πεζή, με τα πόδια, αφού είναι 2 βήματα. Ένας αστυνομικός, ένας ένστολος, ρε παιδιά, να τον δει ο άλλος και να μην πλησιάσει. Αλλά δεν λέμε αυτό. Λέμε το περιπολικό. Προσωπικά το χαρακτηρίζω απανθρωπιά, ασπλαχνιά, αδιαφορία. Μα να σου πω κάτι όμως, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις η αδιαφορία συνιστά και ισοδυναμεί με ασπλαχνιά. Γι' αυτό δηλαδή, και τη λέω. Δεν με νοιάζει ο διπλανός, ρε παιδί, δεν πάει να κόψει το λαιμό του, δεν πάει να γίνει ο δικό μου θέμα είναι. Έτσι σκέφτομαι. Γι' αυτό είναι και μεταφορικά και κυριολεκτικά, γιατί τελικά η κοπέλα έχασε τη ζωή της, εγκληματική αδιαφορία. Ναι, να σου πω κάτι. Αστυνομικός όμως, γιατί γίνεσαι? Δηλαδή, εγώ αν ήθελα να γίνω αστυνομικός, θα γινόμουν, ρε παιδί μου, δεν με είναι μια ιδεολογία. Δεν είναι όλοι αστυνομικοί. Δεν είναι όλοι, εννοείται, δεν είμαστε ισοπεδωτικοί εδώ. Αλλά άμα είναι για ένα νεροκαματάκι, πήγαινε αλλού. Μην πηγαίνεις αστυνομικός, γιατί παίρνεις στο λαιμό σου τη ζωή κοσμάκι.
Λοιπόν, γιατί και στη Σόλα και στο δικό μας επάγγελμα υπάρχουν και καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Μα εννοείται και δικηγόροι είναι καλοί και κακοί και γιατροί. Εγώ δεν μιλώ μόνο ούτε για τους δημοσίους υπαλλήλους ούτε για τους αστυνομικούς. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Εξυπακούεται. Αλλά εδώ υπάρχει αυτό. Και ένα επαυξημένο αίσθημα, το περίφημο του καθήκοντος. Ακριβώς. Αν είσαι στην αστυνομία, είσαι υποχρεωμένος, είναι στο καθήκον σου μέσα, στα καθήκοντά σου, να εξασφαλίσεις ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής. Εντάξει, αυτή και δεν υπάρχει σου. Αυτό. Εφαρμογή του δηλαδή νόμου και δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Μπαίνεις στο τρένο, δεν ξέρεις αν θα φτάσεις. Πας, καταγγέλεις, πώς το λένε, ότι κάποιος σε απειλεί, ότι σε κακοποιεί. Δεν ξέρεις άμα θα βγεις από το αστυνομικό τμήμα ή θα ξεμακρύνεις ζωντανός. Δηλαδή τι ξέρεις πια, ξέρεις και κάτι. Και στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι, το οποίο αποκαλούμε γυναικοκτονία. Τεράστιο ζήτημα για την κοινωνία. Θυμίζω έκτη μέσα στο 2024 και ενώ έχει ξεκινήσει ο τέταρτος μήνας του χρόνου. Ακόμα είμαστε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στη Βουλή υπάρχει πολιτική κόντρα για το νομικό πλαίσιο του όρου γυναικοκτονία. Έτσι. Και πάμε να παρακολουθήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις εμφανίσεις και δηλώσεις, τοποθετήσεις των πολιτικών. Αρχικά τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης και άλλοι βέβαια υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και από τις άλλες παρατάξεις. Τι απόψεις εξέφρασαν? Πίσω από κάθε τέτοιο τραγικό περιστατικό, το μόνο που τους νοιάζει είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. Όταν είναι κυβέρνηση, πώς να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση, βλέπε μάλλον. Με γυναικοκτονίες έχουμε εδώ και χρόνια. Όταν είναι αντιπολίτευση, πώς να εργαλειοποιήσουν έναν νεκρό. Όλα αυτά, είναι κύριε Υπουργέ. Αυτό που σκέφτηκαν να κάνουν είναι να κάνουν πρόταση στη Βουλή. Κύριε, για κάτι που ξέρουν ότι εκεί τη μέγιστη των ποινών. Αυτό δεν είναι υποκρισία. Υπάρχει μια πρωτοβουλία την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει στηρίξει και καταθέσει νομοθετικά πάνω από μια φορά. Είναι αυτό, είναι το να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε ποινικά τον όρο γυναικοκτονία. Και έχουμε ζήτημα ασφάλειας. Το να παίρνουμε ένα περιστατικό και να το κάνουμε σημαία για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω δεν είναι σωστό. Φανταστείτε χτες ο φρουρός που ήταν στο τμήμα να είχε βγάλει το όπλο του πριν ο δράστης μαχαιρώσει την άτη γυναίκα και να τον είχε πυροβολήσει. Ναι. Πιθανότατα σήμερα θα μιλούσε η αντιπολίτευση για ακραία αστυνομική βία, θα είχε προφυλακιστεί ο αστυνομικός και θα κινδύνευε να περάσει τη ζωή του στη φυλακή. Φταίει μια πολιτική που συγκροτεί την πολιτική στην αστυνομία. Ούτε λύνονται όλα τα προβλήματα με τα πρωτόκολλα. Λύνεται με μια συμπεριφορά που κατακτιέται με τον τρόπο που επιμορφώνεται και που φτιάχνει τη συνείδηση του αστυνομικού. Συμφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία. Υπάρχει ένα ζήτημα που αναφέρεται στο θέμα της ποινικής μεταχείρισης. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ντροπή και έσχος για το ελληνικό κράτος και την κυβέρνηση που αφήνουν απροστάτευτες τις γυναίκες με τις συνεχιζόμενες γυναικοκτονίες και μάλιστα τώρα και έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Εδώ και τώρα να πάρθουν γενναία μέτρα ολόπλευρης κοινωνικής προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία. Πρέπει να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς ερχόμαστε στη Βουλή των Ελλήνων για να απαντήσουμε σε ένα κοινωνικό αίτημα. Στη δίψα του ελληνικού λαού για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντί του όσο ο ίδιος υπηρετεί τη διαφθορά, τη συγκάλυψη και την ατιμωρησία. Να πούμε εδώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για την υπόθεση των Τεμπών. Και σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που πήγε η αστυνομία με εισαγγελικό ειδικό κλεμάκιο στο θάλαμο το συγκεκριμένο. Και πήραν, αφαίρεσαν λοιπόν τα πρωτότυπα, τους σκληρούς δίσκους ουσιαστικά, με τις πρωτότυπες συνομιλίες, με τα πρωτότυπα ηχητικά ντοκουμέντα, καθώς και τις καταγραφές, για να δουν από όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, αυτά που έχει στη διάθεσή της η δικαιοσύνη από πέρσι, αν αντιστοιχούν στα πρωτότυπα. Πώς τον είδες τον κύριο Μηταράκη, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Στο είπα και πριν πάμε αν στο διάλειμμα στην εκκίνηση της εκπομπής. Αν γιαγιά μου είχε τα ρούχα θα ήταν τσολιάς και πάει λέγοντας. Δηλαδή, καλά που δεν βγήκε παιδιά ο αστυνομικός, ο φρουρός, γιατί αν είχε βγει και είχε αφοπλίσει και είχε σκοτώσει το δράστη, θα μας μιλούσατε για ακραία αστυνομική βία. Εντάξει, I rest my case. Μπορεί και να μιλούσαν κάποιοι, αλλά αυτή θα ήταν μιλούσαν, μια μειοψηφία. Αλλά θα έχει σωθεί η κοπέλα. Αυτό ήταν. Φυσικά. Αυτό είναι το διατάφτη. Και μια ψυχή μετρά, έτσι. Δεν είναι. Έλα, μωρή, εντάξει, θα φροντίσουμε να μην ξαναυπάρξει άλλη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Την ενδιαφέρει περισσότερο σύρους, εάν κάποιοι θα αντιδρούσαν στο τράβηγμα του όπλου από τον αστυνομικό για να σώσει την ψυχή τη κοπέλα ή το ότι σώθηκε τελικά η ζωή τη κοπέλα. Δεν άκουσα κάποιον να αναλαμβάνει ευθύνη.
Δεν έχει ανοίξει η μύτη πάλι, ρουθούνι, τίποτα, έτσι. Μιλάμε για εργαλειοποίηση. Μιλήστε για εργαλειοποίηση. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Θα μας πείτε όμως ποιος φταίει εν τέλει. Υπάρχει και δίκιο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο υπάρχει τον άλλο το άλλο. Υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση. Δηλαδή, αλλά αμέσως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πες ότι εργαλειοποιείται όντως από την αντιπολίτευση το συγκεκριμένο περιστατικό, το Τέμπι και άλλα. Μαζί σας. Θα μας πείτε όμως και ποιος έχει ευθύνη. Γιατί, για παράδειγμα, στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Θα τη δούμε τώρα. Θα τη δούμε τώρα. Λίγο. Τι, όταν ρωτήθηκε ο κόσμος, θέλετε να υπάρξει προανακριτική για τα Τέμπι. Η πλειοψηφία είπε ναι να υπάρξει. Αυτό δεν μας το λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν απαντάς αυτό. Σφυρίζουν αδιάφορα και λένε ότι ο κύριος Καλαμαλής είναι εντάξει, ας πάει στο χωριό του. Λοιπόν, στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, βλέπουμε ένα απόσπασμα, θα το συζητήσουμε περισσότερο σε λίγο στο τραπέζι το δημοσιογραφικό με τους καλεσμένους μας σήμερα. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές. Η ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky χθες παρουσίασε τα ευρήματα, που είναι ακριβώς βεβαίως αμέσως μετά από 1ης έως 3 Απριλίου, μετά και την συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής και άρα, την φαίνεται, θα το δούμε καταψήφιση μετά, ναι, της πρότασης της πιστείας. Δεν φαίνεται να αποτυπώθηκε, δηλαδή να του είπαν ρε παιδί μου μπράβο για την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, παραμένει τρίτο κόμμα. Ναι, και από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία κρατάει, ειδικά θα το δούμε αυτό στον υπολογισμό και της αναγωγής όπως λέμε χαρακτηριστικά, όπου φαίνεται για την εκτίμηση ψήφου ότι κρατάει 18 μονάδες διαφορά, είναι στο 33%. Στην εκτίμηση ψήφου στην εκτίμηση, είναι αυτή η διαφορά. Έναντι 15 του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου εκεί στην εκτίμηση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 15. Σωστά. Του τέστην το 15 με το 17 που λέει ο κύριος Κασελάκης, ίσως να μην είναι και ανεδαφικό δηλαδή το ζητούμενό του και ο στόχος. Αλλά η ψαλίδα είναι τεράστια, είναι 18 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε δύο μήνες, πρώτο κόμμα, βέβαια, δηλαδή. Έχουμε δύο μήνες. Το οποίο, ναι, έχουμε δύο μήνες. Πώς θα μπορούσε να προκαλέσει εθνικές εκλογές κάτι τέτοιο. Έχουμε δύο μήνες. Βέβαια, του αβαντάρει το γεγονός ότι αύριο δεν θα μιλήσει στο συνέδριο. Δεν θα μιλήσει ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό τους αβαντάρει. Γιατί άμα μιλάγανε, θα υπήρχε. Θα το συζητήσουμε και αυτό με τους καλεσμένους μας. Είναι ένα ερώτημα. Και ο κ. Βελόπουλος, τέταρτος πια, σταθερά, λίγο πάνω από το ΚΚΕ, να το δούμε και αυτό. Ενώ υπάρχει και ένας προβληματισμός γενικότερα στα κυβερνητικά κλιμάκια για την αποκαλούμενη ψήφο διαμαρτυρίας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω. Και περισσότερα σε λίγο χαλαρή σε ό,τι αφορά μου, τη, λέτε, τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Δεν είναι χαλαρή. Δηλαδή, τύπου στην πράξη, όχι χαλαρή δεν θα είναι. Μα το λέει και ο Πρωθυπουργός, δεν πρέπει να είναι χαλαρή. Θα είναι ψήφος τιμού και δικαίως. Λοιπόν, πάμε στη βία, στη βία των ανηλίκων. Πάμε στη βία των ανηλίκων. Αιματηρή συμπλοκή στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, με πρωταγωνιστές δύο μαθητές, ένας 17 και ένας 15 ετών. Επειδή λέμε ότι η ελληνική κοινωνία στέκεται απαθής και αδιάφορη συνήθως σε τέτοια περιστατικά, εδώ προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι. Πήγε ένας άνθρωπος να τους χωρίσει. Δύο. Ήταν μια κοπελίτσα και νομίζω και διευθυντής του σχολείου ή κάποιος. Προσπάθησε ενήλικα, σε πάση περιπτώσει. Και τραυματίστηκαν. Περαστικός, μου λένε από το κοντρόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παναγιώτα. Θα μας τα πει αναλυτικά και αργότερα, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Και τραυματίστηκαν και αυτοί βεβαίως για άγνωστη αφορμή, για άγνωστη αιτία, για. Τι αιτία να υπάρχει όταν μαχαιρώνονται μαθητές. Είχαν μία λογομαχία, είχαν μία λεκτική αντιπαράθεση, οι δύο μαθητές. Οπότε έτσι και έγινε. Ο μαθητής ο ένας έβγαλε μαχαίρι, μαχαίρωσε τον άλλο, μαχαίρωσε και τον περαστικό που πήγε να τους χωρίσει. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο. Υπάρχει βίντεο από την Κέρκυρα. Αυτά είναι πλάνα αρχείου εδώ που βλέπουμε. Ματινά. Στη συνέχεια θα το έχουμε και αυτό. Στις δικές μας εποχές, όταν στο σχολείο πλακωνόμασταν εμείς τα αγοράκια, ναι, λέγαμε του δώσα και ένα μπουκέτο. Μέχρι εκεί φτάναμε. Μέχρι εκεί φτάνατε, ναι. Του έδωσα και ένα μπουκέτο ή έφαγα. Ήταν δημοσθένη. Τότε ήταν. Τέλος, μαχαίρι, επειδή είχα λεκτική διαφορά. Η σύνθεση της οικογένειας. Εντάξει, δηλαδή. Νιώθω ακόμα, ρε παιδί μου, και αν δεν έπραταν πάντα όπως θα έπρεπε, γιατί τότε ήταν πολύ αυστηροί οι γονείς, ασχολούνταν όμως. Και τα σχολιά. Γιατί τρώγαμε αποβολή για τον μπουκέτο. Ακριβώς. Τώρα πια. Οι περισσότερες, και πάλι δεν είμαι ισοπεδωτική, αλλά οι περισσότεροι γονείς, ρε παιδί μου, ασχολούνται με άλλα πράγματα παρά με τα παιδιά. Δηλαδή θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι. Ή δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν. Και δεν θα βρει εκεί κάποιον να φάνε μαζί, να κάτσουν στο τραπέζι, να κουβεντιάσουν. Όχι, βέβαια, γιατί θα το κάνουν ούτε την Κυριακή δεν θα το κάνουν. Ούτε την Κυριακή δεν θα το κάνουν. Και άμα τους δεις έξω σε κυριακάτικα σε ταβέρνα, θα έχουν στερεώσει το τάμπλετ μπροστά στο ποτήρι με την πορτοκαλάδα. Και το παιδί θα ασχολείται με το. Και η μαμά με το κινητό το δικό της και ο μπαμπάς με το κινητό το δικό του. Πάμε και στο μέτωπο.
Πάμε και στο μέτωπο της ακρίβειας, βεβαίως. Ένα στους τέσσερις Έλληνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ελστάτ, τα τελευταία, αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας. Ένα στους τέσσερις. Μιλάμε για περίπου 26%, αν θυμάμαι καλά. Μα δεν είπαμε ότι δίνει για την ακρίβεια η Ελστάτ. Το είπα και προχθές ότι εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι πιο πλούσια από τη Βουλγαρία. Δηλαδή είμαστε από τους φτωχότερους Ευρωπαίους. Κοιτάξτε τι γίνεται. 3,5%. Να μην πω η πιο φτωχή, γιατί η πιο φτωχή είναι η Βουλγαρία. Πρόσεξε. 3,5% ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα. 2,5% λέει στην Ευρώπη, που σημαίνει έχουμε μόλις μία μονάδα απόσταση. Αλλά ποιοι είναι οι μισθοί στην Ευρώπη, ποιες είναι οι αμοιβές στην Ευρώπη και ποιοι είναι εδώ. Είναι τα πράγματα. Λοιπόν. Πάμε στο τραπέζι το δημοσιογραφικό. Πάμε. Για να καλημερίσουμε τον Ζαχαρία Λουδάρο, επικοινωνιολόγο. Και τον Λάρο Καλαρίτη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από τη γυναικοκτονία. Υπάρχει θέμα ασφάλειας, δεν έχουν αναλυφθεί ευθύνες μέχρι στιγμής. Ζαχαρία, τι χρειάζεται να γίνει και προς ποια κατεύθυνση? Το πρώτο πράγμα νομίζω που χρειάζεται είναι να σοβαρευτούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπάρχουν και που μπορεί κάθε φορά να τα συζητάμε με αφορμή ένα περιστατικό τραγικό όπως αυτό στους Αγίους Αναργύρους, αλλά μετά από 2-3 μέρες θα το ξεχάσουμε, θα πάει και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα και την επόμενη φορά θα γίνει πάλι ένα τραγικό περιστατικό και θα μας θυμίσει ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι... Έτσι έχει γίνει, γιατί έχει ξανασυμβεί αυτό που είδαμε. Μα βέβαια. Στη Σαλαμίνα, αν το θυμάστε. Ναι, βέβαια. Η γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα, τη διώξαν, επέστρεψε στο σπίτι και τι έκανε αυτός? Πήγε και έβαλε την καραμπίνα, αν θυμάστε, απ' έξω από την πόρτα και την πέτυχε. Ακριβώς. Που εκεί πάλι η συμβουλή ήταν, πάτησε το panic button κτλ. Ναι. Κάθε φορά, ας πούμε, υπάρχει ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον από την πλευρά της αστυνομίας, χωρίς όμως να καταφέρνει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν λέμε ότι είναι κάτι εύκολο, έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Ένας ψυχολογικά διαταραγμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι αποφασισμένος να κάνει κακό οπωσδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Αλλά από την άλλη, αυτή είναι η αποστολή του, όχι μόνο της αστυνομίας, της αυτή είναι η αποστολή του κράτους. Η ασφάλεια του πολίτη, η εγγύηση της ζωής του, της περιουσίας του και ούτω καθεξής. Άρα έχει κρυθεί ανεπαρκές το κράτος και η πολιτεία. Διαχρονικά. Ναι. Σας θυμίζω ότι κάποτε είχε ακουστεί το «άμα μπει ο κλέφτης μέσα στο σπίτι, κάντε ό,τι κοιμάστε». Ναι. Έτσι. Το λένε ακόμα τώρα. Ναι. Ακόμα λέγεται. Είναι ότι το και το ξεχάσαμε. Και τώρα έχουμε φτάσει στο ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί για να σε πάει στο σπίτι. Αντιμετωπίζεται λοιπόν, είναι αυτά τα ατυχία, ας πούμε, αποφθέγματα που μένουν και δείχνουν ότι ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, διότι έχουμε μια κοινωνία τελείως διαφορετική από την κοινωνία του παρελθόντος, η ανθρώπινη ζωή όλο και περισσότερο απαξιώνεται. Φινένει. Ναι, και δεν διστάζει κάποιος να την αφαιρέσει, ακόμα και μεταξύ ανηλίκων, όπως βλέπουμε να συμβαίνει με τη χρήση μαχαιριών κτλ. Όμως οι αστυνομικές αρχές, το κράτος, η πολιτεία δείχνει να έχει μείνει πίσω. Δηλαδή να μην έχει... Την έχουν προσπεράσει εξελίξεις ακριβώς, και οι απαιτήσεις της εποχής. Ναι, αυτό. Να μην μπορεί να παρακολουθήσει και να παρέμβει αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά, όχι να πούμε εντάξει φτιάξαμε μια εφαρμογή ή κάτι και αυτό δίνει τη λύση στο πρόβλημα. Να μπορέσει να παρέμβει αποτελεσματικά για να δώσει στον πολίτη αυτό το συνέστημα της ασφάλειας που είναι αναγκαίο. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα ασφάλειας, κυριαρχεί αυτό το κοκτέιλ συναισθημάτων που σήμερα υπάρχει στη χώρα, που είναι η θλίψη, είναι η οργή, είναι ο θυμός, είναι η απογοήτευση, τα οποία δεν είναι, είναι όλα αρνητικά συναισθήματα. Και νομίζω ότι αυτά έχουν και αντίκτυπο ευρύτερο. Θα δούμε και τον πολιτικό τους αντίκτυπο δηλαδή. Θα το δούμε στην κάλπη δηλαδή, για να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ναι, ακριβώς, διότι όλα αυτά τι κάνουν, ροκανίζουν την εμπιστοσύνη συνολικά προς τους θεσμούς και προς τα κόμματα, αλλά και προς θεσμούς όπως η αστυνομία, όπως η δικαιοσύνη, και αυτό θα έχει και κάποια έκφραση. Τώρα θα δούμε το μέγεθος της έκφρασης αυτής και σε ποια κατεύθυνση θα είναι,
αλλά είναι ένας από τους λόγους που νομίζω ότι αυτές οι ευρωεκλογές θα έχουν εκπλήξεις. Λάμπρο, απομονώνω δύο σημεία και κάνω και συγγραφή ταυτόχρονα για να μπορέσω να διατυπώσω το ερώτημά μου. Λέει το ρεπορτάζ ότι ο κ. Χρυσοχοίδης ετοιμάζει αλλαγές στην αστυνομία και το νομοθετικό πλαίσιο και αυστηροποίηση γενικότερα σε ό,τι αφορά τη δράση της αστυνομίας. Και από την άλλη, υπάρχει μια δήλωση Άδωνη Γεωργιάδη χθες, μια τοποθέτηση που έχει διατελέσει, υπενθυμίζω, και υπουργός. Είμαι υπέρ της πιο αυστηρής, εννοώ στο συγκεκριμένο Υπουργείο, της πιο αυστηρής αστυνομίας. Είμαι πολύ υπέρ των καμερών στους δρόμους. Αν λοιπόν έρθουμε σε αυτή τη φάση και καταργήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις εν πολλής με τους δρόμους ειδικά τις κάμερες το περίφημο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην κοινωνία? Θα πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Εδώ να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει μια υποκρισία από χθες που βλέπω το γεγονός. Οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα καταγγέλνουν την αστυνομία, να φέρουμε στην αντιπολίτευση καθαρά πράγματα. Έτσι. Ναι. Οι οποίοι καταγγέλνουν την αστυνομία ότι δεν έκανε τη δουλειά της και χάθηκε μια ζωή. Εδώ να πούμε καταρχήν ότι η αστυνομία σε αυτό το περιστατικό απέτυχε στη βασική της αποστολή. Να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, που είναι ο ορισμός της αποστολής της αστυνομίας, είναι πρωτίστως η ζωή. Εδώ σωστά. Απέτυχε. Σωστά. Τελεία. Θα κάνω μια παρένθεση. Διαφωνώ με αυτό που είπε νωρίτερα. Πριν από κάποιο καιρό, ένας αστυνομικός υπερέβαλε αυτόν και ενδεχομένως έσωσε μια ζωή. Ήταν εκτός υπηρεσίας, είδε δύο Ρωμά που είχαν απαγάγει μια γυναίκα, αντιλήφθηκε τι έγινε, κατέβηκε ως μη όφελη, δεν έκανε ότι κοιμάται, ήταν εκτός υπηρεσίας, θα μπορούσε να πάει σπίτι, είχε και το παιδί του μαζί. Κατέβηκε, έγινε συμπλοκή με τους Ρωμά, πήγε ο ένας να τραβήξει όπλο, τράβηξε ο αστυνομικός το δικό του, τον πυροβόλησε, τον τραυμάτισε. Μετά ο φίλος του δράστη, ο συνεργός του δράστη, τον άφησε και εξέπνευσε. Αυτός ο αστυνομικός χθες, προχθές, καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 7,5 χρόνια κάθριξη. Αν. Εντάξει, έτσι όπως το ακούω, άδικο πέρα για πέρα. Έτσι. Άδικο γιατί πέρα για πέρα, αλλά. Άδικο πέρα για πέρα. Αλλά εδώ πρέπει να φανεί. Αλλά έσωσε ανθρώπινη ζωή. Εδώ λοιπόν πρέπει να φανεί. Παράβαση καθήκοντος επειδή δεν ήταν ένστολος, για ποιο λόγο. Ήταν εκτός υπηρεσίας. Άρα θα μπορούσε να αφήσει τη γυναίκα, ενδεχομένως να την έχουν σκοτώσει. Λέω έτσι. Θα μπορούσε να μην. Τι θα έπρεπε να ειδοποιήσει εκείνη την ώρα την αστυνομία να πάει στο σημείο. Εντάξει, εδώ ό,τι και να γίνει. Δεν διαφωνεί σε αυτό που είπα. Ορθά έπραξε και έμεινε μέσα στο κουβούκλιο φρουρό. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ με στο... την κριτική που άσκησε στον κύριο Μηταράκη. Ναι. Γιατί αυτό. Όπως ο Μηταράκης έχει δίκιο. Ότι αν γινόταν. Αν πήγαινε αστυνομικός. Δεν σου λέω ότι καλώς έγιναν τα πράγματα. Έτσι. Εδώ προφανώς υπήρξε κακή αξιολόγηση. Και θα κάνω μια άλλη παρένθεση. Στο χθεσινό γεγονός, το οποίο κάθε μέρα υπάρχουν προφανώς πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και στο λέω και από εμπειρία, δικά μου και από ρεπορτάζ και λόγω. Έχω διατελέσει και αυτό διοικητικός και έχω μια εικόνα του τι γίνεται στα αστυνομικά τμήματα. Για κάθε τέτοιο γεγονός που ελπίζουμε να μην επαναληφθεί κακής αξιολόγησης, μπορεί να έχουν σωθεί δεκάδες ζωές, άλλες ζωές. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο. Να χρειάζουμε μία λάμπρο για να σωθούν οι υπόλοιποι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Έτσι, ναι. Άκουσα και. Διαχείριση και αξιολόγηση, λες. Ναι, άκουσα και τη συνομιλία. Προφανώς ο αστυνομικός δεν αξιολόγησε ότι κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ήταν μόνο αυτός. Ήταν και άλλοι μέσα. Ήταν ακόμα δεν δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ κάτι. Λέω ότι το να το λέμε στο γραφείο εδώ πέρα ότι κακός έκανε αστυνομικός δεν έκανε. Προφανώς δεν έγινε δουλειά του. Αφού χάθηκε η ζωή, ξεκινάμε αυτό. Αφού χάθηκε η ζωή, προφανώς δουλειά δεν έγινε. Τελεία. Χάθηκε η ζωή. Τέλειωσε. Ναι. Οπότε και ο αστυνομικός και άλλοι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Δεν αξιολόγησαν. Τώρα να λέμε από το γραφείο, γιατί δεν κατάλαβε ότι ο άλλος θα τη σκότωνε, ούτε η γυναίκα εξέπεμπε αυτό το ότι κινδυνεύει η ζωή μου. Αν έλεγε κινδυνεύει η ζωή μου. Τι να έκανε, να ουρλιαζέ. Μα το τι να έκανε τώρα, τι να έκανε το άλλο. Θα σου πω. Αξιοπρέπεια, τουλάχιστον εγώ αυτό διέκρινα. Είσαι μια γυναίκα η οποία έχει βιαστεί, ήταν έγκυος και απέβαλε. Τα ξέρω αυτά ο αστυνομικός. Τα ξέρω αυτά ο αστυνομικός. Όχι, δεν τάξε. Πήγε όμως και είπε ότι ένας άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα, πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Τι να λέει, δεν ήταν και δικιά. Να σας πω κάτι. Μπορεί η κοπέλα να μην ήταν μια εξωστρεφής προσωπικότητα. Δηλαδή να ήθελε ξεκλείδωμα. Η δουλειά του αστυνομικού και του επαγγελματία είναι να την ξεκλειδώσει για να αποσπάσει τις πληροφορίες τις απαραίτητες για να κάνει ο ίδιος τη δουλειά του και να προστατεύσει τη δική της τη ζωή. Λοιπόν, αυτό που λες θα μπορούσε να γίνει εάν η κοπέλα είχε πάει εκεί, τους είχε πει ότι ξέρετε, κινδυνεύει η ζωή μου, ήθελα να με σκοτώσει ή φοβάμαι να με σκοτώσει. Φαντάζομαι, θα ήταν διαφορετική διαχείριση. Δεν δικαιολογώ τη διαχείριση. Ξεκινάμε, επαναλαμβάνω, ότι χάθηκε η ζωή. Αφού χάθηκε η ζωή, η δουλειά δεν είναι. Έχουν γίνει λάθη. Εγκληματικά. Προφανώς έτσι. Αλλά από την άλλη, το να λέμε γιατί ο αστυνομικός δεν κατάλαβε ότι θα τη σκότωνε.
από τη συνομιλία που ακούσαμε, έτσι, δεν προκύπτει, δεν προκύπτει ότι κινδύνευε η ζωή της. Προκύπτει ότι κινδύνευε. Κακός, έστω προληπτικά. Εντάξει, είναι και θέμα εκπαίδευσης προχωρήσεις. Και εκπαίδευσης. Μπορεί προληπτικά. Και αίσθημα καθήκοντος δεν είναι ίδιο. Και αίσθημα αντιληψη. Και είναι και η ώρα. Μπορεί σε εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός, αν σκεφτόταν αλλιώς, να έλεγε καλού κακού, έλα μέσα και μόλις πάει το περιπολικό. Θα πας και εσύ μαζί. Η εμπειρία, Λάμπρο, επίσης. Πάρα πολλά. Θα σου πω ότι να καθόμαστε εμείς εδώ τώρα από το γραφείο, από τα δημοσιογραφικά μας γραφεία και να λέμε γιατί ο αστυνομικός δεν την ξεκλείδωσε. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, να πάμε στο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πάντα μια ρουτίνα. Ναι, υπάρχει μια ρουτίνα σε όλα τα επαγγέλματα. Παντού. Και αυτή η ρουτίνα υπάρχει και στο επάγγελμα του αστυνομικού. Το οποίο είναι και αυτό το οποίο μπορεί να τον κάνει να υποτιμήσει τη σοβαρότητα κάποιων καταστάσεων. Όταν χειρίζεσαι 100 περιστατικά την ημέρα, είναι άλλο ένα. Μπορεί να ασφάλεις το ένα, λες. Να μην το ναι, θυμίσεις σωστά. Είναι άλλο ένα. Κουρασμένος καθώς είσαι από τα προηγούμενα. Ναι, το γεγονός τώρα ότι αυτό το ένα μπορεί να εξελιχθεί σε μια τραγωδία, είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή δεν περνάει από το μυαλό σου. Ωραία. Γιατί ακολουθείς εγώ να επιμείνω στο τι αστυνομία θέλουμε. Λοιπόν, εδώ οι ίδιοι. Πέρα από αυτό το ένα, Λάμπρο, περίμενε. Υπάρχουν κατηγορίες και καταγγελίες για το συγκεκριμένο τμήμα εδώ και καιρό. 10 γυναίκες είπαν ότι υπήρχε άνθρωπος, στη συγκεκριμένη γειτονιά, ο οποίος πήγαινε, τις κυνηγούσε και προσπαθούσε να τις βιάσει. Πήγανε στο συγκεκριμένο τμήμα, το κατήγγειλαν. Και ξέρετε τι τους είπαν, τι τους απήντησαν. Μα έχει μωρέ ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Ωραία, έχει προφανώς, ψυχολογικά προβλήματα. Κάντε κάτι όμως για να μην μας επιτίθετε και να μην αποτελείτε. Είπαμε ότι προφανώς υπάρχει θέμα. Θέλω να επιμείνω στο άλλο. Είναι θέμα όμως πολλών επιπέδων. Είναι και θέμα θεσμικού πλαισίου, είναι και θέμα νομικού πλαισίου, είναι και θέμα αναβάθμισης της εκπαίδευσης των αστυνομικών, είναι και θέμα. Και θέμα νομικό. Ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή, εγώ το εισπράττω και μιλώντας και με συνδικαλιστές και με φίλους. Φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αν κάνουν τη δουλειά τους θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Πρέπει να αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή καλύπτει τον εγκληματίας περισσότερο από τον αστυνομικό. Ο αστυνομικός φοβάται να κάνει χρηστού το όπλο του. Να σας πω, ανθρώπινα όμως και αλληλέγγυα. Δηλαδή θα ήμουν εγώ μέσα σε ένα κουβούκλιο, θα βλέπα έξω να γίνεται όλο αυτό και δεν θα μου κουνιέται φρύδι. Και δεν είναι και μόνο θέμα χρήση όπλου δηλαδή. Μιλάμε και για αυτονόητες αντιδράσεις, δηλαδή. Έτσι, αυτονόητες αντιδράσεις. Ναι, ανθρώπινες. Ένστικτο, μιλάμε για ένστικτο. Ενστικτόδεις αντιδράσεις. Δεν θες να σπέψεις, να σώσεις κάποιον, να δώσεις μια χειραβοηθία. Συγγνώμη, για κάθε τέτοιο τραγικό περιστατικό, πόσα άλλα έχουν σωθεί όμως. Γιατί εδώ το εξετάζουμε. Δεν ξέρω πραγματικά είναι, Λάμπρο. Όχι, στατιστικά. Είναι και στατιστικά. Το να πεις ότι δεν γίνεται η δουλειά, το ότι δεν γίνεται η δουλειά, θα το μπορούσαμε να το πούμε, αν είχαμε τα στοιχεία, δεν τα έχουμε έτσι. Και λέγαμε ότι σε 100 τέτοιες περιπτώσεις. Το γεγονός ότι ξεριζώθηκαν όλους σε 100 τέτοιες περιπτώσεις. Αναφέρομαι γενικά. Αναφέρομαι γενικά. Τώρα, για να πούμε γίνεται ή δεν γίνεται, πρέπει να ξέρουμε, να πούμε ότι στα 100 περιστατικά αντίστοιχα, στα 70. Τα 70 κατέληξαν λάθος. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Άρα, το ότι εδώ είναι λάθος είναι προφανές. Ξεκινάμε το χάθηκε η ζωή, έτσι. Άρα είναι κακή αξιολόγηση. Μπορούσε να κάνει αξιολόγηση. Δεν ξέρω, είχε πόσα περιστατικά πριν είχαν προηγηθεί ανάλογα. Τι αντίληψη είχε, τι είπε η κοπέλα. Είναι 1002. Προφανώς από τη στιγμή που η κοπέλα έχασε τη ζωή της, η δουλειά δεν έγινε. Όμως αυτό δεν μπορεί από μόνο του. Αν θες όμως να αθροίσουμε πράγματα, εδώ προφανώς υπάρχει θέμα εγκληματικότητας. Υπάρχει. Γιατί υπάρχει θέμα εγκληματικότητας, κάτι. Η διασκόψη της πάλης είναι δεύτερη πάλη. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα θέματα είναι το νομικό πλαίσιο. Πιάνονται εγκληματίες και η δικαιοσύνη τους αφήνει ελεύθερους. Ξανά και ξανά και ξανά. Και πολλές φορές αυτή η απόφαση να τους αφήσουν ελεύθερους οδηγεί σε καινούργιο εγκλήμα που πολλές φορές είναι και εγκλήμα κατά τη ζωή. Γι' αυτό είναι συνολικό. Εδώ θα πρέπει να δούμε το νομικό πλαίσιο. Να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να φοβούνται. Να το δούμε όμως, να μην περνάνε και τα χρόνια. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας. Δεν έχουμε προλάβει να δούμε την εφαρμογή του. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας και κατά τη γνώμη μου, ούτε εκεί θα δούμε την εφαρμογή του, εάν η αστυνομία, ο αστυνομικός φοβάται ότι θα κάνει τη δουλειά του, θα βρεθεί κατηγορούμενος. Έχουμε περιπτώσεις που έχει ειροποιηθεί ο εγκληματίας ή ο δράστης ή ο δυνάμει εγκληματίας ή ο δράστης και έχουν κατηγορηθεί αστυνομικοί γιατί έκαναν τη δουλειά τους γιατί προληπτικά παρενέβησαν και ενδεχομένως έσωσαν ζωές. Αν δεν το είχαν κάνει και είχαν χαθεί ζωές, θα ήταν πάλι κατηγορούμενοι. Πάντως, αυτή η υποκρισία. Αυτή η υποκρισία. Αυτή η υποκρισία. Αυτή η υποκρισία της αντιπολίτευσης. Δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, μα καθόλου, η ουσία για την οποία μιλάμε. Δηλαδή το θέμα της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας. Κοιτάει πώς θα εργαλειοποιήσει το οτιδήποτε. Ακόμα και με την πρόταση
για διαχωριστή, για διακριτή νομική γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία. Ναι. Και εκεί συνθηματολογία κάνω. Τι σημαίνει γυναικοκτονία? Δηλαδή, αν έρθω εγώ, αν πάω εγώ και σκοτώσω κάποιον, ή αν σκοτώσει εσύ εμένα, έχει η ζωή του άντρα ή τη γυναίκα μεγαλύτερη ή λιγότερη αξία? Όχι, αλλά το συγκεκριμένο έγκλημα που γίνεται εναντίον τη γυναικεία ανθρώπινη ζωή. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Ρε παιδί μου, είμαστε σε εποχή. Άλλη ζωή. Όχι άλλη ζωή. Δεν έχει μεγαλύτερη αξία η γυναικεία ζωή. Τότε γιατί διακριτή νομική? Γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά η γυναικεία ψυχολογία που μοιραία την φέρνουν, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, που μοιραία τη φέρνουν σε δεινή θέση. Έναντι του δράστη, του άνδρα δράστη. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε απαλλαγή από εκείνο που λέγανε οι παλιές. Κάνει υπομονή, κάνει υπομονή. Είναι άντρα σου, θα περάσει, θα τον μαλακώσει η αγάπη. Είναι το πρώτο αυτό που λες. Μιλάμε για μια δολοφονία. Γιατί... Η δολοφονία ενός άντρα ή μιας γυναίκας έχει διαφορετική βαρύτητα. Εδώ ο νόμος έχει πρόνοιες που εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν, την αγριότητα του εγκλήματος, και εκεί επιβάλλεται, υπάρχει μέγιστο των ποινών. Δηλαδή, δεν εξετάζει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Καμιά γυναίκα να σκοτώνει άντρα. Όλοι οι γυναίκες βλέπουν να σκοτώνουν. Καλά, είχαμε ένα περιστατικό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν σκοτώνεις και μόνο με τη Ρώμη. Η αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία μπορεί να μην παράγει νομικές συνέπειες. Δηλαδή, είναι λογικό αυτό. Ας αναγνωριστεί όμως ως τέτοιος. Αλλά μπορεί να έχει μια ηθική σημασιοδότηση. Να σου πω ότι θα έχει νόημα, επειδή αναφέρεις αν πραγματικά ενδιαφέροντα, γιατί τους ενδιαφέρει να κάνουν επικοινωνία και να συνθηματολογούν. Αυτό κάνουν, συνθηματολογούν. Και εκεί δείχνει ότι δεν σέβονται ούτε την ανθρώπινη ζωή. Αν σεβόντουσαν, θα ήταν πιο σεμνή και θα έβαζαν την πολιτική τους σκέψη επί τον τύπο των ύλων πραγματικά. Ας πούμε, αν οι γυναίκες κινδυνεύουν λόγω φυσικής αδυναμίας, φερόμενης φυσικής αδυναμίας περισσότερο, θα μπορούσε να υπάρξει μια ειδική γραμμή, λέω τώρα πρόχειρα σκεφτόμενος έτσι, μόνο για τις γυναίκες που κινδυνεύουν, μόνο αυτές τις περιπτώσεις, και να υπάρχει ενδεχομένως και μια ειδική ομάδα που να παρεμβαίνει αμέσως ακριβώς για να προλαμβάνει. Λέω εγώ κάτι τώρα έτσι. Ότι αν στατιστικά υπάρχουν περισσότερες δολοφονίες γυναικών από άντρες από ό,τι το αντίστροφο, άρα υπάρχει και ένα θέμα, φτιάξει μια ειδική ομάδα, φτιάξει μια ειδική γραμμή, έτσι, φτιάξει ειδικούς αστυνομικούς. Γραμμές έχουν εκπαιδευμένους. Εκπαιδευμένους που αντιλαμβάνονται. Αλλά θέλω να σου πω εδώ, η υποκρισία της αντιπολίτευσης έχει να κάνει με το αμέσως τι έκανε να χρησιμοποιήσει τον όρο για επικοινωνικούς λόγους. Οι άνθρωποι δεν σέβονται. Αν σεβόντουσαν την ανθρώπινη ζωή, δεν θα κάνουν αυτά που κάνουν. Θέλω να σου πω γι' αυτό ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε είναι συνολική. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το περιστατικό. Έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο. Μια γενικότερη αντιμετώπιση και προσέγγιση των πραγμάτων. Ο Μηταράκης έχει δίκιο. Αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, η αντιπολίτευση η ίδια θα φώναζε για τον αστυνομικό που είχε ενδεχομένως τραυματίσει. Πώς θα είχε εξελιχθεί όμως το συγκεκριμένο. Όπως εξελίχθηκε με τους Ρωμά. Εχθές πανηγύριζαν και ο συνήγορος των Ρωμά κλπ. Πανηγύριζε και λέει: έχουμε νομολογία επιτέλους κλπ. Εάν είχε σκοτωθεί η γυναίκα, αν είχε σκοτωθεί ο αστυνομικός στη συμπλοκή πάνω που πήγε να κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Τι θα είχε γίνει? Τίποτα. Που έχουν συμβεί και αυτά, έτσι. Να, τίποτα δεν έχει γίνει. Έχεις δει καμία απορία, καμία διαμαρτυρία, καμία δήλωση για δολοφονία αστυνομικού? Όχι. Πάμε στα τις... έχουμε δει. Τώρα με τα πρόσφατα τα περιστατικά, είδαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη μία οδός πήρε το όνομα του... Από συναδέλφου. Του αστυνομικού, ναι, από συναδέλφου. Είδες, όχι, θα έπρεπε, θα έπρεπε και από την πολιτεία, έτσι. Είδες καμία, είδες καμία, είδες καμία, για την κοινωνία, για την ευσυνείδητη αστυνομική, έτσι, ακούετε. Να κάνουμε μία λίστα από αστυνομικούς που έχουν πέσει στο καθήκον, είδατε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση, από την αριστερά, όχι. Συμφωνώ μαζί σου αυτό. Πάμε στην δημοσκόπηση της Pulse. Πάμε στη δημοσκόπηση της Pulse. Ναι. Αν είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βλέπουμε τις κάρτες και ξεκινώντας από την πρόθεση ψήφου. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε με την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Ευρωεκλογές. 28,5 η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια απόσταση 15,5 μονάδων από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ 13, που φαίνεται αυτό που είπε και η Ματίνα νωρίτερα, όταν την πρωτοείδαμε την κάρτα στους τίτλους, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να καρποθεί κάτι με την πρόταση της πιστείας, με την πρωτοβουλία που πήρε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή πρόσφατα, και είναι σταθερά πίσω και μάλιστα με μια διαφορά 2 μονάδων, 11 στο 11 το ΠΑΣΟΚ από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πάντως δεν σας πω, βγάζει μάτι ο Βελόπουλος, ναι, η Ελληνική Λύση. 8%. Πάρει κεφάλι. Και θα τον δούμε ακόμα πιο ψηλά, βέβαια. Και έχει δυναμική. Στην αναγωγή στη μονάδα. Πάμε να δούμε και αυτή την κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Και εδώ να δούμε και ένα ποσοστό, ένα 11,5% που δεν ξέρουν ακόμα. Δηλαδή ακόμα ψάχνονται. Ναι, πράγματι. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. 33% η Νέα Δημοκρατία, 15% ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ 2,5 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ και 18% από το πρώτο κόμμα.
Ο κύριος Βελόπουλος με την ελληνική λύση στο 9. Τέταρτος, το ΚΚΕ από κάτω στο 8,5. Βλέπουμε την Νέα Αριστερά μέσα, στο 3%. Στο 3, πλεύση ελευθερίας. Και βλέπουμε ότι έχει τσιμπήσει η Φωνή Λογικής και οι Δημοκράτες. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν στο 1%. Τους βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος. 1,8 και οι δύο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία, κάνε αξιολόγηση. Τι ναι, βλέπεις? Νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία δείχνει ότι δεν έχουν αλλάξει βασικοί συσχετισμοί. Δηλαδή και με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είχαμε δει πριν από την συζήτηση της πρότασης της πιστείας, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Σαφέστατα η κυβέρνηση έχει μια φθορά. Είναι λογικό. Νομίζω ότι με αυτό αυτή τη στιγμή δίνει την αναμέτρησή της, με αυτό που λέμε η κατάρα της δεύτερης τετραετίας. Έτσι έχει συμβεί διαχρονικά. Η δεύτερη τετραετία πάντα να έχει ζητήματα στην διακυβέρνηση. Έχει λοιπόν μια φθορά, όχι όμως τέτοια που να δείχνει ότι θα μπορούσε να ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό. Και παρότι η τελευταία είναι αλήθεια αντιμετωπίζει μια πολύ πιο στεναρή αντιπολίτευση, έστω και αν η αντιπολίτευση, όπως λέει η κυβέρνηση, εργαλειοποιεί κάποια δεδομένα, κάποιες καταστάσεις και κάποια σημεία των καιρών, αλλά ναι. Ακούγεται πιο δυνατά και μάλιστα ακούγεται με πύρο μαδών κατά της κυβέρνησης και αντιστέκεται η κυβέρνηση. Ακούγεται πιο δυνατά, αλλά δεν ξέρω αν το περιεχόμενο της αντιπολιτευτικής κριτικής είναι αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια πολιτική πραγματικότητα και φαίνεται ότι δεν μπορεί. Μάλλον δεν είναι, ναι, δεν αυτό μπορεί. Που λες. Ναι. Γιατί είναι μια κριτική που σε πολλές περιπτώσεις είναι μία από τα ίδια, είναι ισοπεδωτική, έχει πολύ υψηλούς τόνους. Δεν συνοδεύεται πάντα από εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ακουστούν με ένα ενδιαφέρον και αυτό έχει ως συνέπεια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διατηρούν τα ποσοστά που έτσι κι αλλιώς κάπου εκεί τα είχαμε αφήσει. Εκεί δηλαδή, τίποτα ναι. Σπουδαίο, τίποτα φοβερό και τρομερό. Σταθεροποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη θέση όσο κασελοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο φτυμπάει, λες, δηλαδή. Σταθεροποιείται. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει λίγο παραπάνω. Ενδεχομένως, όσο προχωράμε προς εκλογές, να επιτευχθεί μια καλύτερη κομματική συσπήρωση, αλλά σίγουρα δεν θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μας δείχνει τώρα η δημοσκόπηση. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο. Αυτό είναι ένας πονοκέφαλος για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γενικότερα, όποιος θα έρθει τρίτος στις ευρωεκλογές, θα έχει πρόβλημα. Όποιος θα έρθει τρίτος, εννοώ ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Γιατί άμα έρθει τρίτος ο κύριος Βελόπουλος, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα είναι. Θα πανηγυρίζει. Θα βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Μεγάλη του και τέταρτος που είναι. Και δείχνει Θεσσαλονίκη στις πλατείες, έτσι. Λάμπρο, αυτό που είπε, που ανέλησε τώρα το γενικότερο πλαίσιο ο Ζαχαρίας, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ακόμη πιο πολύ και θα το δούμε τώρα στην κάρτα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Δηλαδή ότι οι απώλειες. Γιατί αυτή τη κυβέρνηση ηγείται και αυτού του κόμματος ο Μητσοτάκης. Βλέπουμε ότι δεν έχει. Εκείνος, όταν έρχεται η στιγμή, ποιον εμπιστεύεσαι για καταλληλότερο πρωθυπουργό. Εντάξει, και ο κανένας όμως έχει και ένα 23. Έχει δηλαδή, και ένα 23, βέβαια. Ξαναβλέπουμε όπως την προηγούμενη δημοσκόπηση, πολύ υψηλά τον κανένα. Στην πιο... προηγούμενη ο κανένας τον είχε ξεπεράσει. Ήταν τον είχε ξεπεράσει. Εδώ βλέπουμε ένα 34 στον κύριο Μητσοτάκη, στο 23 στον κανένα και μία άνοδο, αν θυμάμαι καλά, δύο μονάδων περίπου προς τον κύριο, προς το πρόσωπο του κύριου Κασελάκη από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Έτσι δεν είναι, Ματίνα. Από το 10 στο 12 και παραμένει ο κύριος Ανδρουλάκης στο 8 με τον κύριο Βελόπουλο πια. Στο 7 πάνω τον κύριο Κουτσούμπα. Εδώ νομίζω ότι αποτυπώνεται ο συσχετισμός ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής μεταβληθεί. Αν να πούμε κάτι για την αριστερά, αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά που βλέπουμε του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Ζωής και της Πλεύσης Ελευθερίας, θα δει ότι είναι περίπου το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του ενιαίου. Ναι. Άρα έχουμε μια διασπορά των ποσοστών στα αντίστοιχα, δηλαδή, τα οποία μοιράστηκαν. Δεν έχουν καμία αύξηση του ποστού, άρα κανένα πολιτικό όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία της αντιπολίτευσης. Ο Ζαχαρίας έχει δίκιο, συμφωνώ απολύτως, ότι η αντιπολίτευση κάνει φασαρία, αλλά με καταγγελίες δεν κυβερνάς.
Ακόμα και δίκιο να δεν προτείνει σε δηλαδή. Θέματα. Ναι, μεν κατακέλει, λαϊκίζει, εργαλειοποιεί, αλλά δεν λέει προτείνουμε αυτό. Ας πάμε κατά εκεί, ας κάνουμε. Βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος, και σαν να σε ρωτήσουν χθες να διαλευκανθούν τα τέμπη, προφανώς θα πεις ναι, έξω. Δηλαδή, έξω, αν, ισορροπ, αν δεν είσαι ανισόρροπος, δεν πάει. Ναι, αλλά κάτι. Είπανε να πάμε σε προανακριτική. Θα το δούμε στην επόμενη κάρτα. Ότι να πάμε σε προανακριτική. Όλα αυτά λοιπόν δεν μεταφράζονται σε πολιτικό όφελο απαραίτητα. Γιατί ο άλλος λέει ναι, να πάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτά τα προβλήματα. Όχι, αλλά. Τη φθορά τη Νέα Δημοκρατία. Να ψηφίσει όμω για να τη δράσει. Τη φθορά τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπει. Να μην ψηφίσει καθόλου. Να καθόλου και να κερδίσει. Λέτε τη φθορά την αντίδραση λοιπόν. Την αντίδραση, αν θεωρεί. Προφανώ κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, διοχετεύουν σε μια διασπορά στο Βελόπουλο ένα κομμάτι, σπίτι του κάποιοι άλλοι, που σημαίνει ότι η αντιπολίτευση έχει διπλό πρόβλημα. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος θεωρεί ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά και δεν σε ψηφίζει, εκεί έχει διπλό πρόβλημα. Γιατί δεν σε ψηφίζει ούτως ή άλλως, γιατί δεν προτείνει. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει πρόβλημα. Γιατί προφανώς έχει για αυτό. Για να έχει φτάσει στο 9% Κυριάκος Βελόπουλος. Άρα έχει φύγει κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία και έχει πάει στον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι, είναι δεδομένο. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν αύριο μίλαγε ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο. Μιλήσανε και δύο. Ναι. Όχι, συγγνώμη, έχουν μιλήσει και οι δύο, έχουν διατυπώσει την άποψή τους ναι. Και έχει καταγραφεί και κατά τη γνώμη μου έχει κάνει και αίσθηση. Έτσι. Και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής μίλησαν. Και αυτά αύριο δεν θα μιλήσουν πάντως. Αυτά που αν ήταν... μίλαγαν, υπήρχε πιθανότητα να ανακοπεί αυτή η έξοδος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γιατί θα κρατούσαν, θέλω να πω, τις Θερμοπύλες. Όχι, εδώ και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν διατυπώσει απόψεις και οι απόψεις αυτές με τις απόψεις τους διαφωνούν με συγκεκριμένες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι, άρα δεν ξαναμιλάνε, γιατί τώρα δεν μπορούν να βγουν. Συγγνώμη. Οπότε λίγο να το. Δεν έχουν προσκέψει. Δεν έχουν. Δεν να μην μπορούν, το ξαναθυμίσουμε. Δεν μπορούν, να μην ξαναθυμίσουμε τις διαφωνίες μας. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω και το μεταφράζω. Εντάξει, δεν μπορούν να βγαίνουν. Υπάρχουν αυτά που έχουν να πούνε. Μην ξεχνάσουν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν πάβουν κάθε λίγο και να άρα λένε. Δεν είναι θέμα στρατηγική το ότι δεν θα μιλήσουν. Και να λένε. Μα είπαν ότι έχουν να πούνε. Τώρα το να βγαίνει στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Αν θε στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, στο κομματικό συνέδριο, το να βγει και να επαναλάβει αυτά που έχει πει. Να εκφράσει τη διαφωνία σου έτσι, ναι. Εν ώψη ευρωεκλογών μπορεί να κληθεί και ως υπονόμευση. Μην ξεχνάστε ότι είναι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι. Δεν θα βγει ένας πρώην πρωθυπουργός να υπονομεύσει εντός εκτός εγώ το κόμμα του εν ώψη εκλογών. Ό,τι έχει να πει, το είπε και έχει καταγραφεί. Έτσι. Εξάλλου, πολλά από αυτά που είπαν, κατά τη γνώμη μου, αντικατοπτρίζονται στις δημοσκοπήσεις και σε αυτό που λέει και ο Ζαχαρίας. Ένα κομμάτι πήγε στο Βελόπουλο, ένα κομμάτι πήγε σπίτι του, ένα κομμάτι περιμένει να δει τι θα γίνει. Άρα εδώ τι έχουμε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η κριτική και η φθορά της κυβέρνησης, τη βλέπουμε, άρα δεν μετουσιώνεται. Δεν μιλάνε γιατί αυτά που θα λέγανε θα ήταν εναντίον του ίδιου τους του κόμματος και συγκεκριμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καμιά φορά είναι φρέσκα και οι δύο έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα. Το να βρει ένα τσάβι στα ίδια. Δεν θα ξαναθυμίσουμε στον κόσμο και έχουμε κάνει μια απώλεια τη τελευταία στιγμή. Όχι, δεν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ότι όταν λες κάτι και ω πρώην πρωθυπουργός έχει ένα βάρος, το λες. Δεν βγαίνει κάθε δεύτερη μέρα να το λες. Το είπανε. Τέλος που δεν έχει νόημα, το είπε. Κάτι καταγράφει. Και το είπανε επισήμως. Το είπε στη Βουλή επισήμως. Δηλαδή πιο επισήμα δεν γίνεται. Το είπε στη Βουλή. Ο Σαμαράς, ας πούμε έτσι. Τώρα δεν κάθε. Από κάποια υπάρχει μια λεπτή γραμμή του να ασκείς κριτική, να διατηρείς το βάρος του πρωθυπουργός και το να βγαίνει θα πει κάθε μέρα τα ίδια. Εδώ η φθορά της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανής. Είναι στο 28,5 χωρίς την αναγωγή. Με το 2 μπροστά. Αν η Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία γράψει το 2 μπροστά. Άμα η Νέα Δημοκρατία γράψει το 2 μπροστά, θα έχουμε ζήτημα συνολικό πολιτικής ρευστότητας στη χώρα. Γιατί θα έχουμε. Ενδέχονται εκλογές εθνικές. Όχι άμεσα, δεν λέω για άμεσα, για παράδειγμα σε ένα χρόνο. Όχι. Νομίζω ότι δεν το θέλει κανένας αυτό αυτή τη στιγμή. Το είπε ο κύριος Κασελάκης. Κασελάκης ζητάει τις διπλές. Δεν ξέρω αν το εννοεί στην πραγματικότητα, γιατί δεν βρίσκω κανένα λόγο όταν έχει μια τέτοια δημοσκοπική εικόνα, γιατί να θέλει τις εκλογές τις εθνικές τώρα, που δεν φαίνεται να έχει καμία πιθανότητα να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που δημοσκοπικά φαίνεται. Αλλά λες αυτό το θα περιμένετε μεγάλη ανατροπή, το λέει δημαγωγικά. Εντάξει, νομίζω κανένας δεν κατεβαίνει στο γήπεδο για να χάσει. Άλλο αυτό. Ο κύριος Κασελάκης έτσι κι αλλιώς έχει πει πάρα πολλά πράγματα στρατηγική όλο αυτό είναι. Το διάστημα. Στρατηγική. Μα κάποια στιγμή δεν είχε πει ότι θέλει να είναι και πρώτο κόμμα. Μετά το άλλαξε λίγο, κατάλαβε ότι είναι λίγο ανεδαφικό το να είναι πρώτο κόμμα. Νομίζω ότι. Έβαλε στόχο το ποσό του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι ένας ρεαλιστικός στόχος που θα μπορούσε να έχει ο κύριος Κασελάκης και να. Μπορεί
μπορεί να τον διατυπώσει θα ήταν να μειώσει τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η χαόδης διαφορά που υπάρχει τώρα και δίνει αυτή την κυριαρχία στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν κατέβαινε, ξέρω εγώ, στις 10-11 μονάδες, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα ξανάμπαινε λίγο στο παιχνίδι της διεκδίκησης και μετά θα μπορούσε να μιλήσει και για εθνικές εκλογές. Και να έχει και μια καθαρή υπεροχή από το Πασόκ. Αλλά με αυτή την διαφορά νομίζω ότι απλά το κάνει για δύο λόγους. Μήνες όμως, έτσι. Και εδώ είμαστε που τα λέγαμε, αποτυπωνόταν στην τρίτη θέση. Μετά το συνέδριό τους, σιγά σιγά άρχισε να τσιμπά και τώρα φαίνεται ότι είχε βρεθεί στη δεύτερη. Εντάξει, αλλά υπήρξε και μία κάμψη. Δεν είναι τα ποσοστά του, δεν είναι, έχουν σταθεροποιηθεί και ψιλοϊποχωρήσει. Ναι, 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 υπήρξε κάμψη, ασφαλώς. Και στους δύο, και στο Πασό και στη. Χάσανε δυναμική και οι δύο. Που σημαίνει ότι η αντιπολίτευση που έκανε, αυτό που λέει ο Ζαχαρίας, η αντιπολίτευση που κάνουν μπορεί καταγγελίες να είναι σωστές, να είναι λάθος. Εγώ σου λέω ότι είναι σωστές. Ότι έχουν δίκιο. Αυτό δεν μεταφράζει. Λες και ο τρόπος δεν είναι ο κατάλληλος. Όχι, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε θετική πολιτική. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να συμφωνεί με αυτό που λες, που καταγγέλεις. Δεν σημαίνει ότι θα σε ψηφίσει για να διαχειριστείς την υποθέση. Ακριβώς. Και είναι και κάτι άλλο ακόμα. Ότι αυτό το στυλ κριτικής και αντιπολίτευσης, δηλαδή που έχουν ακολουθήσει, νομίζω ότι εξυπηρετεί τα μικρότερα κόμματα. Διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θεωρούνται μέρος όλης αυτής της κακοδαιμονίας του συστήματος και τα λοιπά. Και αυτού του είδους η αντιπολίτευση που είναι ισοπεδωτική, που είναι τελείως αρνητική και τα λοιπά, τροφοδοτεί μικρότερα κόμματα. Άρα σου λέει για να αντιδράσω θα ψηφίσω κάποιο μικρότερο που δεν αποτελεί, δεν συνιστά κίνδυνο ή απειλή. Και που δεν έχει τα χέρια του λερωμένα μέσα σε αυτή την ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα καταλάβουν ή πρέπει να καταλάβουν και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μην κάνουν δουλειά για τους άλλους, να κάνουν δουλειά για τον εαυτό τους. Δουλειά για τον εαυτό τους όμως δεν μπορούν νομίζω να κάνουν όσο είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο που έχουν επιλέξει, το οποίο άλλωστε δοκιμάστηκε και πριν τις εθνικές εκλογές. Ναι. Δεν είδαμε και τότε την τοξικότητα στα ύψη, την αντιπαράθεση κτλ. Βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε παιδιά εντάξει, αλλά το θέμα υπάρχει ένα δίλημα εδώ, ή εγώ ή το χάος. Νομίζω ότι το ίδιο θα ξαναπεί και τώρα. Το επανέλαβε και προχθές. Ναι, μα έτσι στην εκκίνηση της περιοδίας του και στο Μοσχάτο και στα Καλάβρητα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι αφού είδαν ότι αυτή η τοξικότητα στις προηγούμενες εκλογές δεν τους βγήκε ως αντιπολίτευση, ως εξωματική αντιπολίτευση. Εφαρμόζουν πάλι την ίδια ρητορική. Και όχι μόνο αυτό που, λέει ο Ζαχαρίας, ότι στην ουσία γίνονται σπόνσορες των μικρότερων κομμάτων, αλλά με αυτή την πολιτική που έκαναν, ανέκοψαν και την αποσυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είχε μία αποσυσπήρωση και μία τάση ισχυρής ψήφου κριτικής ή μηνύματος. Έτσι. Με την παρουσία τους στην Βουλή το ανέκοψαν αυτό. Να δούμε και την κάρτα για τα Τέμπη. Μία ακόμη που υπάρχει από τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ από χθες. Αυτό που είπαμε. Ναι, για πάμε να τη δούμε λίγο μπροστά στην οθόνη μας, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε. Αυτή είναι η άλλη κάρτα. Είναι σύμφωνα με το τι θα ψηφίσει ο καθένας. Εγώ ήθελα εκείνη την κάρτα που ήταν σε όλο το εκλογικό σώμα. Από το 44% φαίνεται ότι είναι σίγουρα μέτρια. Οπότε στο άθροισμα, στο σύνολο, φαίνεται ότι οι περισσότεροι θέλουν προανακριτική. Θέλουν προανακριτική. Άρα, τι ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητάει πέρα από την αναμονή της δικαιοσύνης, της απόφασης της δικαιοσύνης, της διαδικασίας όλες αυτές, ζητάει και την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών πολιτικών ευθυνών. Θέλει η πλειοψηφία του κόσμου προανακριτική. Αυτό λέω. Πιθανών πολιτικών ευθυνών. Γι' αυτό. Ναι. Ζαχαρία. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλη τάξη ζήτημα. Ναι, θέλει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει, έχει απέναντί της τρία μεγάλα άλφα. Ναι. Είναι η ακρίβεια, που είναι το βασικό θέμα. Ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια και είναι και η αξιοπιστία. Στο θέμα της αξιοπιστίας υπάρχει ένα πρόβλημα. Της αξιοπιστίας των θεσμών. Mm-hmm. Πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν, έρχονται κάθε τόσο περιστατικά. Μία τα email της κυρίας Ασημακοπούλου, μία υποκλοπές, μία το ένα, μία το άλλο. Έχει δημιουργηθεί ένα νέφος που είναι πάρα πολύ λογικό ο κόσμος να θέλει να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα. Πολύ δε περισσότερο στο ζήτημα των τεμπών, που εκεί αφορά ανθρώπινες ζωές. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι αφήσανε πράγματα να σέρνονται και να μην απαντώνται. Μα ακριβώς. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι δεν είναι και μικρό ποσοστό. Το 30% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει θέλει προανακριτική. Ναι, ναι, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Ναι, 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 ναι. Τι σημαίνει, επειδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ξέρει την αλήθεια ή πώς έγινε ή τι έγινε και αν έτσι, υπάρχουν ευθύνες. Το γεγονός ότι το δυστύχημα αυτό συνέβη τότε σε προεκλογική περίοδο
και ίσως η κυβέρνηση το αντιμετώπισε έτσι με μια φοβικότητα. Εντάξει, τότε αυτό που έταξε ουσιαστικά ήταν ότι θα πάρετε απαντήσεις, θα σας δώσω απαντήσεις, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Και έχει περάσει, έχει παρέλθει ένας χρόνος. Μα και, γι' αυτό λέω, ίσως θα έπρεπε να έχουν κινηθεί πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες ή να έχει γίνει και μια διαφορετική διαχείριση για το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών του κυρίου Καραμαλή. Αλλά τότε ήταν μπροστά οι εκλογές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για το Μητσοτάκη βεβαίως να τα βάλει. Με το όνομα Καραμαλής. Με την ευκαιρία για να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα στο Λάμπρο, επειδή αύριο είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αρχίζει αυτό το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε 7 στο Ζάπιο. Με την πολιτική σου εμπειρία ως πολιτικός συντάκτης, τι περιμένουμε να βγει από το συνέδριο αυτό, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για το συγκεκριμένο timing ομιλώ. Θα τεθούν τα διλήμματα των ευρωεκλογών, τα οποία θα είναι πολιτικά και θα έχουν, όπως γίνεται στην Ελλάδα πάντα, εσωτερική αναφορά. Το δίλημα θα είναι σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα. Ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα δώσει εσωτερικό πολιτικό μήνυμα και μήνυμα για την πορεία της χώρας. Τα διλήμματα που θα τεθούν θα είναι με όρους εσωτερικής αναφοράς. Οικονομίας, αυτά που λέμε ασφάλειας. Θα υπάρξει μια προσπάθεια να υπάρχουν θετικά μήνυματα για διορθώσεις. Και για θα προσπαθήσει να συσπυρώσει ουσιαστικά. Έτσι. Να συσπυρώσει, αλλά και να θέσει και τις διακυβεύσεις, τα διλήμματα για τη διαχείριση σε όλα τα πεδία. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή στα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων, στην καταλληλότητα, στο ποιος είναι. Δηλαδή να πει τι Λάμπρο, μετά από μένα το χάος, επιλέξτε μένα, ψηφίστε μένα διαφορετικά, πάει σε γκρεμό. Γιατί αυτό είναι και ένα είδος emotional blackmail, συναισθηματικού εκβιασμού, δεν είναι. Που βέβαια όποτε την έχουν κάνει πολιτική, κακά τα ψέματα τους έχει βγει. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά στην αντιπόλευση δεν έχει βγει. Έτσι. Στην αντιπόλευση έχει γυρίσει μπούμερανγκ, γιατί ακριβώς επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό που ίδιο συμμερίζεται, το λέω για να το αντιστρέψω, ότι δεν θέλουμε όλοι, όποιος είναι φυσιολογικός άνθρωπος, ενώ ισορροπημένος, δεν θέλει να μάθει τι έγινε στα Τέμπη. Θέλει, ανεξάρτητος πολιτικού κόστους. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει σε ένα. Αν φταίει τώρα τυχαία, λέω το όνομα. Αν φταίει ο Καλαρίτης. Γιατί δεν συμφωνούν στην προανακριτική. Για το θέμα των διλημάτων που λες, είναι η αντιπολίτευση το θέτει, προσπαθεί να κάνει λοιπόν συναισθηματικό εκβιασμό, emotional blackmail που λες, δεν τη βγήκε και καταλαβαίνει ότι υπάρχει καπηλεία. Το να πεις όμως ότι αν δεν ψηφιστεί η δημοκρατία, ενδεχομένως να πάμε σε πολιτική αστάθεια, που η πολιτική αστάθεια θα τα αφήσει διάφορα, είναι κάτι το οποίο όλες οι κυβερνήσεις το έχουν θέσει. Το έχει θέσει ο Σιμίτης, το έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λόγο το Σιμίτη σκέφτηκα πρώτα, να σου πω την αλήθεια. Το έχει θέσει. Τους έχει βγει όσο κυβερνήσεις έχουν θέσει. Μέχρι στιγμής όμως τον βολεύει, αν θες τον διευκολύνει να το πει, το διευκολύνει αυτό που αποτελούν τις δημοσκοπήσεις. Εάν υπήρχε εναλλακτική. Θα αποτυπωνόταν. Ακόμα και να το έλεγε, ναι, μπορεί και να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης με ποσοστά 15 και 12% αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει το ή εγώ ή το χάος, νομίζω ότι... Όχι, ουσιαστικά θα τραπεύσουμε και δεν είναι χάος. Τα τρία κόμματα μαζί, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ αθροίζουν το ποσοστό του πρώτου. Εκεί, δικαίως λοιπόν να πεις ότι κύριοι, οι επιλογές είναι συγκεντρημένες. Κάποιος μπορεί να το μεταφράσει και ως αλαζονία βέβαια. Ο στόχος θα είναι να προκαλέσει, να προκαλέσει την επιβεβαίωση της... Θέματα αλαζονίας έχει η κυβέρνηση. Έχει, και τα έχει πληρώσει. Αλλά το ότι τα έχει πληρώσει δεν σημαίνει ότι το έχουν πιστωθεί οι άλλοι. Εδώ είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει όταν βγαίνει ο Κασελάκης, ο κ. Κασελάκης και λέει ότι ξέρετε, καταγγέλλω την κυβέρνηση για τα Τέμπη και κάποιος συμφωνεί μαζί του και λέει ναι, εδώ υπάρχει συγκάλυψη. Δεν σημαίνει να τον ψηφίσει κιόλας. Λαμπρό, Ζαχαρία, εδώ θα προκαλέσει ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επιβεβαίωση των δημοσκοπήσεων που τους εξυπηρετεί, προφανώς. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Φοβούνται το δύο μπροστά. Μισό λεπτό. Φοβούνται, σε ό,τι αφορά. Ναι, και την πιστοποίηση με ένα νέο μήνυμα της λαϊκής εντολής που δόθηκε πριν από ένα χρόνο. Ότι για τα επόμενα τρία χρόνια, γιατί για τετραετία ψήφισε ο κόσμος, για τα επόμενα τρία χρόνια θα υπάρξει αυτή η στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει το έργο της και το μεταρρυθμιστικό. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα που θα θέλει να περάσει από το συνέδριο. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία το συνέδριο και ειδικά ένα συνέδριο έτσι εορταστικό για τα γενέθλια των 50 χρόνων κτλ. Και αυτό. Καλά, να σου πω βέβαια, να σε αυτή τη συγκυρία τι γιορτή να κάνουν. Εντάξει. Είναι και συγκυρία η οποία. Να σα πω, αν θυμάστε, ο κύριο Πατούλη στη συγκυρία εκείνη πήγε και χόρεψε στο. Καλά, δεν νομίζω. Και του πήραν το κεφάλι επειδή χόρεψε. Καλά, τώρα,
συγκυρία ήταν αυτή. Θέλω να πω, η συγκυρία είναι αυτή. Ναι. Ακόμα περιμένουμε απαντήσεις για τα Τέμπη. Έχουμε μια γενεκοκτονία. Άρα για ποια γενέθλια και ποια γενέθλια. Απλά όταν υπάρχει μια ιστορική διαδρομή ενός κόμματος και γίνεται ένα συνέδριο σαν αποτίμηση έτσι και αυτών των χρόνων, είναι λογικό να υπάρχει ένα κλίμα, ας το πούμε έτσι, και ενότητας και ομοψυχίας κτλ. Το οποίο το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να μπετονάρει τις διαρροές προς τα δεξιά της. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία αυτή η συναισθηματική, ας το πούμε έτσι, διαχείριση του συνεδρίου να κρατήσει τις δυνάμεις αυτές της λαϊκής δεξιάς, όπως λέγεται, που λοξοκοιτάνε από εδώ και από εκεί. Και ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία από το βήμα του συνεδρίου. Θα συσφίξουν οι σχέσεις. Ναι, ακριβώς. Και άλλα. Δούμε δύο στοιχήματα έχει. Το 3 μπροστά. Το 3 μπροστά. Και η διαφορά από τον δεύτερο, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν παραμείνει δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι αυτή που αποτυπώνεται περίπου. Αυτή είναι η στόχευση. Περίπου δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι δύο τσεκ, τα οποία θα τις διασφαλίσουν επόμενη μέρα. Δεν θα είναι σχετικά με ανοιχτούς πολιτικούς ορίζοντες. Όχι από προβλήματα. Τα προβλήματα και οικονομικά κλπ. Είναι μπροστά. Υπάρχουν θέματα έτσι. Αλλά λέω στους πολιτικούς σχετισμούς, ένα 3 μπροστά και μια διαφορά όπως αυτή που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις 18-20-17, αυτό θα διασφαλίσει ένα πολιτικό ορίζοντα καλύτερης διαχείρισης των προβλημάτων. Έτσι. Και θα συνεχίσει και θα εξασφαλίσει και την αλαζονία. Τώρα. Δεν είναι. Αυτό το είπες πριν, ότι υπάρχουν τέτοια σημάδια. Εντάξει, φαινόμενα τέτοια, σαφέστατα. Άρα, υπάρχουν. Αν γίνει αυτό που λες, το σενάριο, ισχύσει το σενάριο που λες, θα διαιωνιστεί και η αλαζονία. Που εγώ δεν την πίστευα, γιατί λέγανε χρεώνα στην κυβέρνηση αλαζονία με το που βγήκε. Ότι αλαζονία, αλαζονία. Λέω και εγώ πότε τους είδανε. Και όμως στην πορεία εκδηλώθηκε αυτή η αλαζονία. Γενικά το να μην υπάρχει ισορροπία στο πολιτικό σύστημα δεν είναι καλό. Έτσι. Ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι καλές. Γιατί η αντιπολίτευση. Το 15 και τα 18%. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει προφανώς με το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Ενώ ότι δεν φταίει η κυβέρνηση επειδή η αντιπολίτευση είναι ανίκανη. Εννοείται. Δηλαδή εδώ κατηγορούν κάποιοι την κυβέρνηση για την ανικανότητα της αντιπολίτευσης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Και τον κύριο Λουδάρο. Εμείς ευχαριστούμε. Τα είπαμε πάλι ωραία και ζωηρά. Λοιπόν, πάμε στην, να διαβάσουμε εφημερίδες, να ξεκινήσουμε από τα νέα όπως κάνουμε κάθε ημέρα, κάθε πρωί. Τραγωδία στα Τέμπη, εισαγγελική έφοδος για τις ηχογραφήσεις. Στίγμα λοιπόν, στην στήλη του κυρίου Παπαχρήστου, γιατί νιώθουμε δικαιωμένοι. Η εφημερίδα προφανώς. Τι αλλάζει μέσα στον Απρίλιο, μήνας εξελίξεων για τα αναδρομικά. Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, κυρία μου, η ελληνική αστυνομία δεν είναι ταξί. Τι απάντησε ο αστυνομικός στην 28χρονη, ξυλώθηκαν και οι 5 εμπλεκόμενοι από το αστυνομικό τμήμα. Γερά Πετρίτης Φιντάν έδωσαν νέο ραντεβού πριν από την Άγκυρα. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει και σήμερα να είναι απαραίτητο. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι συγγενείς του Μπελέρη πήγαν στο Μαξίμου, γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Μενουδάκο, γιατί ο πατήρ Αντώνιος επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Φαρμακευτικές, τι ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό Τέιβαν, ο μεγαλύτερος σεισμός τα τελευταία 25 χρόνια. Και ασφαλώς και σήμερα στα νέα, τα ένθετα της εφημερίδας, η ομάδα με όλα τα νέα του ποδοσφαίρου και άλλα. Και υγεία, ανοιξιάτικος συναγερμός για τα κουνούπια. Ήρθαν κιόλας, αν έφυγαν ποτέ, και ήρθανε θεργεμένα. Εγώ έκανα δύο χθες, σκότωσα. Α, ναι. Πάμε. Πρόγραμμα σε τσίμπησαν. Ναι, όχι, τα είδα που μου γυρίζανε. άκουσα τους έλικες. Οπότε είπες για come to daddy. Γιατί θα τσιμπήσεις λίγο. Να σας εξολοθρεύσω. Λοιπόν, τα θανάσιμα λάθη η καθημερινή λέει, για να πάμε στην επόμενη εφημερίδα, τα θανάσιμα λάθη πριν από τη δολοφονία, τα πρωτόκολλα που δεν τηρήθηκαν έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. 230.000 υποψήφοι για τη νέα ρύθμιση με χρέη 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ζητούσαν στον Σόιμπλε να ρίξει τη Μέρκελ το 2015 για το προσφυγικό. Θα κυκλοφορήσει σε λίγο το βιβλίο μετά θάνατον του Σόιμπλε για διάφορα που δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από την περίοδο της παντοκρατορίας της Άγγελα Μέρκελ. Η απροστάτευτη αθηναϊκή τριλογία, το άγαλμα του Παναγή Βαλιάνου εξ από το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης επί της Οδού Πανεπιστημίου πριν και μετά, το ιστορικό Βαλιάνιο Μέγαρο παρέμεινε επί σειρά ημερών βανδαλισμένο, παρακαλώ. Βλέπουμε δύο φωτογραφίες, στη μία με κόκκινα γράμματα σπρέι τι έχουν γράψει, μπογιές. Αξιολογούνται 4 στους 5 νεοδιόρυθμους στην εκπαίδευση, τρόμος από τα 7,4 ρίχτερ στην Ταϊβάν. Είδες σοκαριστικά τα στιγμιότυπα, τα πλάνα που έβλεπα, σαν χάρτινη πύργη κατέρεαν τα κτίρια. Και είναι και θαύμα πώς δεν είχε
παραπάνω νεκρούς. Και δεν λειτουργήσε και ο μηχανισμός ειδοποίησης, λέει. Ναι, ναι, ναι. Που εκεί τα συστήματα είναι διαφορετικά. Και τι λέει εδώ, σφραγίστηκαν οι ευθέρετοι όροφοι στο ξενοδοχείο Κόκοματ. Αυτά. Απογευματινή, πάμε στην εφημερίδα. Απογευματινή, Στέφανος Αλαντάλλων στο ΣΥΡΙΖΑ που βράζει, αλαζονία και άγνοια από τον Κασελάκη. Ξερίζουν σαν κτίρια τα ρίχτερ στην Ταϊβάν. Ο Γιοκαρίνης έμπλεξε για βιοπραγία προς την σύζυγό του. Πήγαν βέβαια μαζί χέρι-χέρι στην δικαστική αίθουσα. Η ίδια είπε άλλο ότι... πάλι αυτό, ναι. Ναι, η ίδια είπε ότι ήταν ένα συζυγικό συντροφικό καυγαδάκι. Φώναξε λέει, λίγο παραπάνω, λέει μετά. Και κάτι είπε για κάτι, λέει, σφαλιαρίτσες, κάτι χαστούκάκια, κάτι δεν κατάλαβα. Μη δίνετε σημασία, το μην το κάνετε είναι, θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι έτσι προσπάθησαν να το παρουσιάσουν, έτσι. Λοιπόν, στα ποσοστά 33% του 2019 είναι η Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρχιμανδρίτης έδιρε Μητροπολίτη μέσα σε ιερό ναό. Τι άλλο θα δούμε. Καρατομήσεις για τα λάθη της αστυνομίας στους Αγίους Αναργύρους. Οι πιο πλούσιοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, ανάμεσα σε αυτούς και το φαινόμενο Taylor Swift και όλα τα επιδόματα που ανεβαίνουν με τον κατώτατο μισθό. Πήρε τα πάνω του κατώτατος μισθός, άρα και τα επιδόματα που τον αφορούν. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μοιραία λάθη της αστυνομίας, ο ρόλος της επόπτριας της αξιωματικού υπηρεσίας, του σκοπού του τηλεφωνητή της άμεσας δράσης. Σοκάρει η απάντηση από το 100, το περιπολικό δεν είναι ταξί, το ακούσαμε και εμείς στους τίτλους σήμερα. Τα μυστικά των νέων εκαθαριστικών, οι πίνακες με τα ποσά ένφια 2024, πώς υπολογίζεται ο φόρος ακινήτων. Σε θετικό κλίμα συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Τέλος, σε αντίγραφο ταυτότητας και επιστοποιητικά γέννηση οικογένειας αυτόματα από τον gov.gr σε δημόσιο και εταιρείες. Γκάζει στην επιχειρηματικότητα τετραπλάσιο αριθμό νέων εταιριών σε σχέση με τα λουκέτα. Και σπορ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την ΑΕΚ. Πρώτος ο ΠΑΟΚ, πλησίασε και ο Θρύλος. Ωραία, πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη εφημερίδα μας, στην εφημερίδα των συντακτών. Πουλάμε απαγορευμένα όπλα, νέα επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στο Ουκρανικό. Πρωταθλήτρια στη φτώχεια και την ηλική στέρηση η Ελλάδα. Και σε άλλα νέα, το συγκρότημα από τα Γρεβενά που ροκάρει με την παράδοση Μανιταρόκ. Τι ωραία. Μανιταρόκ. Τα Γρεβενά. Ναι. Ξέρουμε από μανιτάρια. Έχεις φάει ποτέ μανιτάρια στα Γρεβενά? Όχι. Έχουν πολλές. Έχω περάσει και απ' έξω από τα ποικίες. Γρεβενά. Δεν έχω μπει και ποτέ άλλη μέσα. Την άλλη φορά να μπει μέσα, ναι, και να δοκιμάσεις να φας μανιτάρια. Ειδικά Γρεβενών. Ναι, ναι, τα Γρεβενά, ειδικά. Έχουν πολλές ποικιλίες μανιταριών. Α, και παράγουν και στο μαγείρεμα είναι ειδικοί, μάλλον. Και τα παράγουν γύρω-τριγύρω δηλαδή, στα βουνά και στη φύση δηλαδή, και τα μαγειρεύουν. Τα φοβάμαι λίγο τα φρέσκα μανιτάρια. Γιατί? Για δηλητηριάσεις, ναι. Τα φρέσκα. Τα φοβάμαι. Είναι πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, δε, σίγουρα. Και έχω φάει, έχω φάει μια φορά. Φούρνο, ναι. Και αλλά τηγανιτά, ξέρεις, με λίγο με επιφυλακτικότητα. Και μανιταρόσουπα και μανιταρίτσα. Τα μανιτάρια μου αρέσει γενικά, αλλά νομίζω περισσότερο κονσέρβας για να είμαι πιο ασφαλής. Πάμε στην Αυγή. Αποτύχατε, κύριε Χρυσοχοίδη. Σοκάρει η απάντηση σαν μέση δράση στην δολοφονημένη. Κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Στέφανος Κασελάκης, να μάθουμε ποιος έδωσε τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων και πού αλλού έχουν διαρρεύσει. Στις 18 Απριλίου η παρουσίαση του Ευρωψηφαδελτίου. Κοντοζυγώνει ο καιρός. Μαρία Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Χτες πάλι νέα εμφάνιση. Μας κατηγορούν επειδή αναζητούμε την αλήθεια. Νέα παρουσία έκανε εκεί η μητέρα ενός από τα θύματα και σε μια πρόεδρος εκδήλωση που διοργάνωσε η Έλληνα Κουντουρά, η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φτώχεια και ακρίβεια στην Ελλάδα. Νέα δυναμική ανατιμήσεων δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάρτιο. Δείγμα της ανεπάρκειας των μέτρων Σκρέκα. Πάνω από ένα στους τέσσερις είναι φτωχός και ένα χρόνο μετά τα διέμπει έφοδος στον ΟΣΕ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή δίσκη και ένα την κυβέρνηση στα χέρια της δικαιοσύνης με καθυστέρηση ενός χρόνου το αμοντάριστο υλικό από τις συνομιλίες την ημέρα της τραγωδίας. Έλεγε ψέματα Φλωρίδης όταν διαβεβαίωνε ότι οι αρχές είχαν όλο το πρωτότυπο υλικό των συνομιλιών από την πρώτη στιγμή. Ραγδαίες εξελίξεις μετά την καταδρομική επιχείρηση στα κεντρικά του ΟΣΕ. Και Στέφανος Κασελάκης, να μάθουμε ποιος έδωσε τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων και πού αλλού έχουν διαρρεύσει. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Συμμορία πολέμων των ΝΑΤΟ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην ελληνική εμπλοκή 75 χρόνια από την ίδρυση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Μαύρη επέτειος για τους λαούς. ΚΚΕ, καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Εκδήλωση του ΚΚΕ στη Λάρισα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Μόνο το ΚΚΕ έχει σχέδιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας προς όφελος του λαού της σε ριζικά διαφορετικό δρόμο. Δολοφονία 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους, εδώ και τώρα μέτρα ολόπλευρης προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία.
Πάμε στο ποντίκι. Σήμερα έχουμε και το ποντίκι. Πέμπτη. Εκτροχιασμός και λασπομαχία. Πολιτικό μακροβούτι στο βούρκο της χειδαιότητας, χωρίς ανάσα μέχρι τις ευρωεκλογές. Οι ευθύνες οι χαμένοι, οι πρόσκαιρα ωφελούμενοι και η αύξηση της πίτας του ανορθολογισμού. Τώρα μπορείς να κάνεις μήνυση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενημερώνει η αστυνομία. Και αφού τον έχει οπεδώσει, τι είναι. Α, έχει πάει από πάνω. Έχει πάει από την πάνω. Κυριακή, ναι. Και έδαφος, μιλάει στο πτώμα πια. Ε? Που κοίταται στο έδαφος νεκρή. Άστε. Πάμε στην On Time. Θα διαβάσω και την On Time. Το περιπολικό δεν είναι ταξί, της απάντησε ο τηλεφωνητής. Χάνομαι, με σκοτώνει. Ντοκουμέντο σοκ και τελευταίες στιγμές της Κυριακής, ενώ μιλάμε την άμεση δράση. Γιατί πουστάζουν αίμα. Το έπαιξε τρελός για να γλιτώσει τη φυλακή ο δολοφόνος. Μετά το διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων ξυλώθηκαν και άλλοι τέσσερις. Ερωτική υπερχείληση μετά την αθώση, αναφερόμενη εδώ στο ζεύγος Γιο Καρίνη. Και η Σούπερ Κική, νομίζω έτσι τη λένε, κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1 χρόνο από το Instagram. Σούπερ Κική, ναι. Πάμε και στη Sport Day στα αθλητικά μας. Μετά τα χθεσινά παιχνίδια, την εμβόλυμη αγωνιστική των play-off. Πρωτοσέλιδο η νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι, βεβαίως με ανατροπή με 2-1. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε πολύ νωρίς με το καλησπέρα στο Απόστολος Νικολαίδης και ο Παναθηναϊκός μέσα σε 2 λεπτά. Πρωτού ολοκληρωθεί το ημίχρονο, καταπληκτικό πρώτο μέρος και από τους πράσινους και γενικότερα το μάτς. Είχε κάνει την ανατροπή για το τελικό 2-1, έτσι έμεινε το αποτέλεσμα μέχρι τη λήξη του αγώνα. Την γκρέμισε, λέει, για την πτώση της ΑΕΚ από την κορυφή και την άνοδο του ΠΑΟΚ εκεί. Νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα έδωσε ο Παναθηναϊκός, πράγματι, που έβγαλε χαρακτήρα στον ντέρμπι και γύρισε από την κόλαση. Η Ένωση προηγήθηκε νωρίς με το Βίντα, αυτό που έλεγα, αλλά το τριφύλι απάντησε με γκολ του Μπακασέτα και του τρομερού Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Πράγματι και σε αυτό, όντως, για το Φώτιο Ιωαννίδη. Τρίποντο πάνω, βαθμολογική αντεπίθεση με πανηγυρικό στιγμιότυπο τον Ντάνιελ Ποντένσε από τον Ολυμπιακό που έκανε ό,τι ήθελε τον Άρη. Στο κόλπο, λέει η εφημερίδα. Απόλαυση ερυθρόλευκη με τον Ελ Καμπί να ανοίγει το σκορ και να χάνει και πέναλτι. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου το έχασε ο Αλγερινός. Και του Ποντένσε Καρβάλιο να διαμορφώνουν το σκορ. Κορυφαίο ο Γιώβετιτ. Τι είπα, Μαροκινός, όχι Αλγερινός. Διορθώνω. Ξανά στο ρετυρέ. Πράσινο, και Μαροκινό να τον πει. Και Αλγερινό. Αφρικανό είναι. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, αλλά ξέρουν κάποιοι άλλοι. Και οφείλω να διορθώσω. Εσύ, ναι, αλλά εν τη ρήμη του λόγου. Δεν έχει καθόλου στα αυτή. Λοιπόν, 3-1 ΠΑΟΚ Λαμία. Ξανά στο ρετυρέ με πολλά προβλήματα στο πρώτο μέρος. Ο δικέφαλος διορθώθηκε στο δεύτερο και επανέκαμψε στην κορυφή. Είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ τώρα. Super League 2, βιασμός από Μανούχο. Τι καταγγέλουν στη Λάρισα για διαιτησία και το 2-2 με το Λεβαδιακό. Περίφημος Μανούχος. Όλη η αγωνιστική κίνηση στα play-off και στα play-out. Πόλο, θρύλος στην Πρέσα. Μπάσκετ, Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα απόψε στις 8. Και επίσης στο κυνήγι του Αβαντάζ, λέει, κατάληψη στο Μόναχο για τον Παναθηναϊκό. Και στο FIFA Champions League για τον μπάσκετ, Μπον Περιστέρη 89-78, Μάλαγα Προμηθέας 67-54, είπαμε και τα αθλητικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων. Ναι. Δεν το ήξερα, μπαίνω χθες στο Facebook μου συγκεκριμένα. Το είδα. Και σήμερα με έχουν ταγκάρι, με έχουν ταγκάρι λοιπόν, σε ένα διάλογο που εξελίσσεται προκειμένου, ρε παιδί μου, για να λάβω γνώση. Ξέρουν τις φιλοζωικές μου ευαισθησίες, την προσπάθεια που κάνω προκειμένου να αναδειχθεί η φιλοζωία και να υπερασπιστούν και να υπερασπίσουμε, ρε παιδί μου, τα δικαιώματα των ζώων, με ταγκάρουν. Τις ψυχούλες και αυτές. Μπαίνω λοιπόν ακριβώς και βλέπω το εξής. Έχει βγει λοιπόν μία, έμαθα στη συνέχεια ότι είναι ένα υπηρεσιακό σημείωμα. Μάλιστα. Από τον εντεταλμένο από τον αντιδήμαρχο μάλλον περιβάλλοντος Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, τον Γιώργο Αποστολόπουλο, ναι, ο οποίος λέει ότι εν ώψη λήξης της παράτασης προθεσμίας συμμόρφωσης των ενλειτουργία καταφυγίων ζώων συντροφιάς, με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και το ενδεχόμενο άμεσης εκένωσης του χώρου εξαιτίας των εργασιών στον Ελαιώνα στα πλαίσια της διπλής ανάπλασης, παρακαλούμε, όπως προβείται άμεσα, στην απομάκρυνση των φιλοξενούμενων ζώων από το καταφύγιο της οδού Αγίου Πολυκάρπου 69 και Χαρτεργατών στον Βοτανικό. Μάλιστα. Δηλαδή να απομακρυνθούν τα ζώα, τα αδέσποτα που φυλάσσονται εκεί. Τι κάνω αμέσως, κάνω ρεπορτάζ. Τηλεφωνώ λοιπόν στον αντιδήμαρχο, στον κύριο Αποστολόπουλο. Λέω τι έχει συμβεί, γνωριζόμαστε κιόλας παλαιότερα από την εποχή του Αντένα. Μου λέει, η προηγούμενη μου λέει δημοτική αρχή έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αδέσποτα ζώα στους δρόμους και ότι πρέπει να γίνει το καταφύγιο, γιατί επί δημαρχίας Καμίνη δεν υπήρχε καταφύγιο. Η προηγούμενη δημοτική αρχή το έφτιαξε. Θαυμάσια.
Ακριβώς, και ότι έπρεπε να μπουν τα ζώα σε κλουβιά, μου λέει. Εγώ πιστεύω ότι τα ζώα πρέπει να είναι έξω, μου λέει, σε μέρη, μου είπε, της πόλης, φιλικές ως προς τα ζώα. Λέω, αυτό πώς θα συμβεί, λέω. Να φύγουν, να τα βγάλουμε από τα καταφύγια. Ακριβώς, λοιπόν. Να τα βγάλουμε από τα καταφύγια και να τα, γιατί πάμε, ήταν σε κλουβιά. Να, ναι, να τα επανατοποθετήσουμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Μάλιστα. Λέω, συγγνώμη. Ξαναγίνονται αδέσποτα όμως. Ακριβώς. Συγγνώμη, λέω. Ναι, δεν θα έχουν φαΐ, δεν θα έχουν νερό. Αδέσποτα, δεν θα γίνουν πάλι. Σε φιλικές περιοχές, μου λέει. Λέω, συγγνώμη, λέω. Έχεις ταξιδέψει, γιατί ένεκα της γνωριμίας μας μιλάμε στον Ενικό. Έχεις ταξιδέψει, λέω, σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχεις δει, του λέω, κάπου αλλού να υπάρχουν αδέσποτα. Δηλαδή, τι λες, λέω, να επαναφέρουμε τα αδέσποτα στην πλατεία Συντάγματος. Και τι πάει να πει φιλικές περιοχές. Τι σημαίνει φιλική περιοχή, δηλαδή. Ακριβώς, οι δρόμοι, αυτοκίνητα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν βαφτιστεί ιδιαίτερα φιλικές, ας πούμε, προς τα ζώα συντροφιάς, προς τα γενικότερα. Γιατί μου είπε ότι αυτός είναι θετικός, ακριβώς, στο να επανατοποθετηθούν στο δρόμο, στους δρόμους της πόλης, στις περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, να πάνε και τα δέσποτα. Εγώ και θα ήθελα να μας το εξηγήσει καλύτερα αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Λοιπόν, επειδή το έψαξα το πράγμα και την υπόθεση όλη. Mm. Βέβαια, εγώ, όπως σου είπα, του εκδήλωσα την αντίθεσή μου. Του λέω, είναι σε κλουβιά, αλλά τρέφονται, ποτίζονται. Υπάρχουν εθελοντές που πηγαίνουν εκεί και τα βγάζουν βόλτα. Μία από αυτούς τους εθελοντές υπήρξα και εγώ, που πήγαινα και τους έδινα διάφορα τρίξ, τα έβγαζα βόλτα ακριβώς. Και μπορεί να κάνει και ο καθένας, να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, του λέω, να είναι στους δρόμους τα ζώα. Μα το καταφύγει αυτή την έννοια έχει, να τα προστατεύουμε. Λοιπόν, και να έχουν φαγητό και νεράκι. Ακριβώς. Μου είπε ότι αυτό ήταν ένα υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο διέρευσε, ενώ δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει. Και μετά έβαλαν τον εντεταλμένο σύμβουλο για την αστική πανίδα, τον κύριο Βαγγέλη Γιαννόπουλο, να βγάλει μία ανακοίνωση ότι δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση της Δημοτικής Αρχής για κλείσιμο του καταφυγίου Σοκράτης. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει γίνει ένας χαμός στα social media και ακόμη γίνεται. Και επειδή το έψαξα ακόμη περισσότερο, να πω στον κύριο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο. Τι έγινε, ότι... δηλαδή ανέκρουσαν πρίμναν. Λοιπόν, ακριβώς. Ότι ο συγκεκριμένος χώρος, το καταφύγιο Σοκράτης, περιλαμβάνεται στο χώρο πρασίνου της διπλής ανάπλασης. Και να του υπενθυμίσω, όπως ξέρουν άπαντες, ότι τους παραδόθηκε ένας φάκελος σε σχέση με τη διπλή ανάπλαση, έτοιμος και στρωμένος. Ας τον διαβάσουν και να τον διαβάσουν καλά, για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και είναι κρίμα να γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση. Πολύ κρίμα. Ότι τα ζώα ξαφνικά χρειάζεται να επανατοποθετηθούν στους δρόμους. Λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω. Να το πω, γιατί μας βλέπουν φιλόζωοι και φιλόζωες. Εξαφορμής και της Παγκόσμιας Ημέρας των Αδέσποτων Ζώων. Έχει γίνει ένας χαμός στα social media. Με ταγκάρουν και με ξαναταγκάρουν. Να πούμε λοιπόν στον κύριο Αποστολόπουλο. Καλώς έγινε τελικά και διέρευσε αυτό το υπηρεσιακό σημείωμα για να αντιληφθούμε τις προθέσεις που υπάρχουν. Να διαβάσει λοιπόν για τη διπλή ανάπλαση. Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες, τι έχει προβλεφθεί για τα ζώα. Γιατί στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπήρξε ευαισθησία στο θέμα των αδεσπότων. Λοιπόν, αυτά. Και αν υπάρχουν ιδιαίτερα, έχουν αναδειχθεί περιοχές οι οποίες είναι, πώς τις είπαμε, φιλοζωές. Φιλικά, πώς μου τις φιλικά είπε, προσκύμενες, διακείμενες προσκύμενες. Απέναντι στα ζώα. Ωραία. Να μπουν να προσθεθούν παρακαλώ και στις ταμπέλες από κάτω. Να σου πω, pet area. Έτσι. Οδός τάδε φιλοπάπου, πετέρια. Θα είναι και φιλικά και τα αυτοκίνητα που περνάνε από εκεί. Τι να κάνουν, για πες. Θα είναι φιλικά και τα μηχανάκια. Δεν θα κορνάρουν. Δηλαδή δεν ενδέχεται να τα πατήσουν. Θα είναι ζεν. Ναι. Θα πηγαίνουν σιγά σιγά με 20 χιλιόμετρα, 10, 5. Να είμαστε λίγο πραγματιστές, έτσι. Λίγο πραγματιστές. Πάμε για να μην περιμένει ο καλεσμένος μας και του ζητάμε συγγνώμη που τον είχαμε στην αναμονή. Ήταν ιερό το καθήκον. Και υποχρέωση βεβαίως. Και χρειάζεται να τα λέμε. Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι προσωπικού σεφ έχουν μόνο κάποιοι προνομιούχοι στον πλανήτη, επειδή μπορεί να έχουν βασιλικά αξιώματα, επειδή μπορεί να είναι ζάμπλουτοι, επειδή, πέφτεται έξω. Όποιος θέλει να κάνει γιορτή στο σπίτι του ή οτιδήποτε άλλο να το ανοίξει και δεν προλαβαίνει ή θέλει να πάει σε ασφαλή χέρια για γευστικά νόστιμα αποτελέσματα. Σε χέρια επαγγελματικά, έτσι, με εξασφαλισμένο εγγυημένο αποτέλεσμα. Όλοι πια μπορούμε να έχουμε ένα προσωπικό σεφ. Τον κύριο Χρήστο, λοιπόν, Διαμάντη, τι κάνετε? Δεν σας ακούω, έχουμε ένα θέμα. Τώρα μια χαρά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, είναι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε χαιρόμαστε καλά που σας έχουμε εδώ. Πείτε μας λοιπόν, τι κάνετε εσείς,
Εμένα έμαθα για εσάς την Κυριακή σε μια ομίγυρη τέλος πάντων που μου είπαν ότι κάνετε θαύματα. Θέλουμε λίγο να μας πείτε ακριβώς ποιες είναι οι υπηρεσίες που διαθέτετε. Ουσιαστικά, να σας πω, η καριέρα μου ξεκίνησε και πορεύτηκε σε fine dining εστιατόρια και στη συνέχεια προέκυψε μια συνεργασία με το Private Chef at Home. Οπότε έκτοτε δημιουργήσα την δική μου εταιρεία και προσπάθησα να παντρέψω την υπηρεσία του private dining στο σπίτι. Αυτό που εμείς κάνουμε και θέλουμε και προσπαθούμε είναι να δημιουργούμε μενού στα θέλω και σε αυτά που ζητάει ο πελάτης, customized menu. Δεν έχουμε δηλαδή δείγματα μενού, όλα τα μενού είναι πάνω σε αυτά που ο πελάτης μας ζητάει και τι προτείνουμε κι εμείς. Προσαρμόζονται δηλαδή, ναι, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις, τον κατάλογο που επιθυμεί, ας πούμε, και τιμοκατάλογο προφανώς. Θα μας τα πείτε. Α, να μας πείτε, ακριβώς, κατά πόσο είναι προσιτό, αν προσαρμόζεστε και με το πορτοφόλι και το βαλάντιο του καθενός. Άντε, τις κάναμε μαζεμένες ερωτήσεις. Μια που το είπε η Ματίνα, να προσθέσω κι εγώ και κάτι ακόμα. Μέχρι τώρα ξέραμε πιο πολύ, Ματίνα μου, δεν ξέραμε πιο πολύ το catering, ας πούμε. Που ερχόταν ίσως κάποιος σερβιτόρος απλώς για να βοηθάει. Αν τον θέλαμε κι αυτόν, τον κλείναμε. Διαφορετικά, σερβίραμε μόνοι μας. Απλώνανε στον μπουφέ και τελείωνε η ιστορία. Ποια είναι η διαφορά τώρα και με τον. Δηλαδή, έρχεστε σπίτι και να τα μαγειρεύετε. Για πείτε μας όλα αυτά. Ακριβώς. Ουσιαστικά, να σας πω λίγο πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα. Ο πελάτης, ο καλεσμένος, έρχεται σε επαφή με εμένα και την ομάδα μας και ουσιαστικά μας λέει ότι θέλω ένα event, είτε αυτό είναι φιλικό, εταιρικό, επαγγελματικό, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και εμείς τον βοηθάμε να δούμε τι ακριβώς θέλει και πού θέλει να κυμαρκεί το μενού του. Δηλαδή, θέλετε να πάτε κάτι σε ψάρι, σε θαλασσινό, σε κρέας. Μας λέει, παίρνουμε εμείς όλες τις πληροφορίες αυτές που θέλουμε και έρχεται. Δημιουργούμε το μενού πάνω σε αυτά. Στη συνέχεια κάνουμε εμείς όλη τη διαδικασία στο εργαστήριό μας, ετοιμάζουμε όλη την προετοιμασία και καλούμε στο σπίτι του πελάτη λίγες ώρες πριν για να μαγειρέψουμε ουσιαστικά όλα τα πράγματα. Τα πιάτα αυτά που βλέπουμε είναι από το δικό σας το Instagram. Ακριβώς. Όλα αυτά που βλέπετε είναι η δουλειά μας, η δουλειά που έχουμε στο επαγγελματικό προφίλ στο Instagram. Διαμάντια φτιάχνετε, κύριε Διαμάντη. Κύριε Διαμάντη, διαμάντια φτιάχνετε. Αυτή η περιήγηση είναι σαν να είναι σε γαμήλες. Τα σπαράγγια μου άρεσαν εμένα. Είναι σαν να είναι. Τι θα σου άρεσαν εσένα. Τα κρεατικά. Είναι σαν. Κοίταξε τι ωραίο ροζ κρεατάκι είναι αυτό. Δεν είναι web. Είναι medium. Έχουμε conflict. Εγώ δεν τρώω κρέα. Είναι medium ψημένα. Εδώ ο Δημοσθένης του δίνει και καταλαβαίνει. Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Το συνδυάζω, το συνδυάζω. Δεν είναι τόσο. Έχουμε γκάμα πολλών επιλογών. Και το ψαράκι είναι ωραίο. Άρα προσαρμόζεστε λοιπόν στα γούστα και τις συνήθειες τις διατροφικές. Προσαρμοζόμαστε. Ακριβώς. Απλά πάντα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να μας συγχωρήσει. Γενικότερα είναι ότι προσπαθούμε να βάζουμε πινελιές τις οποίες κάποιος μπορεί να φάει σε ένα εστιατόριο. Ουσιαστικά θέλουμε να φέρουμε ένα πιο εστιατορικό φαγητό, μιας και έχουμε και την εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, να τη φέρουμε στον χώρο του εκάστοτε καλεσμένου. Όλα τα μενού που σας είπα είναι διαμορφωμένα πάνω στον πελάτη, οπότε αυτό τον βοηθάει και του δίνει τη δυνατότητα να γευθεί αυτό ακριβώς που θέλει, με την παρότρεψη τη δική μας. Δηλαδή, συνήθως μας αφήνουν πάνω μας. Μας λένε ότι εμένα μου αρέσει το ψάρι, το χρέας. Δείξε μας κάποια μενού και πέφτουμε μέσα, η αλήθεια. Είναι σε κύριε Διαμάντη, όλη αυτή η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ακριβή, κοστίζει ακριβά? Όλο αυτό εξαρτάται. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία private, δηλαδή. Έχετε ένα ιδιωτικό σεφ και την ομάδα σας στο χώρο σας. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα εξαρτάται αναλόγως με το μενού και το τι θα ζητήσει ο πελάτης. Θέλω να πω ότι, παραδείγματος χάρη, κάποια μενού δεγκουστασιών που είναι τα μενού με πολλά στάδια, αυτό εξαρτάται στο πόσο στάδια θα έχει το μενού. Παραδείγματος χάρη, αν θα έχει μια σαλάτα, μετά θα πάμε σε ένα ορεκτικό, στο κυρίω, στο επιδόρπιο. Οπότε όλο αυτό μεταβάλλεται. Θα μας δώσετε μία μικρή τάξη μεγέθους με ένα μενού. Να σου πω, Δημοσθένη, είναι καλή αυτή η υπηρεσία, γιατί τη σήμερα ημέρα που υπάρχουν, που δουλεύει ρε παιδί μου και η γυναίκα, δουλεύει και δεν ο άντρας. Δεν προλαβαίνει. Έχουν μία υποχρέωση, δεν θέλουν να πάνε έξω, θέλουν κάτι πιο friendly. Ναι, κάτι και θες να ανοίξεις το σπίτι σου. Θες να ανοίξεις το σπίτι σου, να υποδεχθείς. Μια στο τόσο. Σωστά. Μπορείς να το κάνεις, να απευθυνθείς στον κύριο Διαμάντη και να το κάνεις έτσι. Ναι, αρκεί το πορτοφόλι να. Μήπως να έρθει και εδώ ο κύριος Διαμάντη να μας μαγειρέψει. Με την προϋπόθεση ότι θα μας μαγειρέψει και θα φάμε μετά την εκπομπή, έτσι. Με μεγάλη χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Με μεγάλη χαρά. Κύριε Διαμάντη, φαντάζομαι και γλυκάκι, έτσι επιδόρπιο, κανονικά. Φτιάχνετε και τα γλυκά. Εννοείται. Φτιάχνετε και τα γλυκά. Εννοείται. Δώστε μας μια πολύ σύντομη τάξη μεγέθους για ένα, θα έλεγα, όχι εξεζητημένο μενού, αλλά για ένα από αυτά που τρέχει, που περνάει πιο πολύ, ας πούμε. Που ζητάνε πιο πολύ, που έχει ζήτηση.
Ναι, σας είπα, όλα τα μενού είναι customized, οπότε δεν θα μπορέσω να πάω ακριβώς μέσα. Μπορώ να πω ότι μια άξιμη γεύση είναι στα 50 με 60 ευρώ ανά άτομο, που περιλαμβάνει όλη την υπηρεσία και τους σεφ στην κουζίνα, καθώς και τα προϊόντα. Απλά αυτό όλο σας ξαναλέω ότι είναι... Είναι σχετικό και προσαρμόζεται. Σχετικό. Ναι, προσαρμόζεται. Ναι. Πάντως είναι ωραίο να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτή, έτσι, η πιθανότητα, η δυνατότητα για όποιον θέλει να κάνει χρήση και να την αξιοποιήσει. Και δεν είναι για κάθε μέρα, δεν είναι για κάθε λίγο και λιγάκι, είναι για έκτακτες περιπτώσεις, για μια γιορτή, για κάτι. Είναι για μια ιδιαίτερη. Ακριβώς. Ακριβώς. Για ένα εταιρικό δείπνο. Για ένα εταιρικό δείπνο. Κύριε Διαμάτη, μαγειρεύτηκε για δύο. Αν σας πούνε δηλαδή ότι κάποιος θέλει ένα τρυφερό, τετατέτ, δηλαδή να κάνει μια πρόταση γάμου, κάτι της, αναλαμβάνετε και τέτοια. Δώστε ιδέες, κύριε Διαμάτη. Έχουμε την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε. Να τα. Τι ωραία. Η event είναι για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε έχουμε την άλλη εβδομάδα αυτό το πράγμα που συζητάτε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε από τα δύο άτομα. Το να φτιάξουμε ένα μενού γεύση γνωσία στο ντοκουστασίο που σας είπα πριν. Και φτάνω μέχρι τα 80% άτομα σε περιπτώσει όπως είναι τα finger food ή ο μπουφές ή το σερβιριστό, όπως λέμε εμείς. Ορίστε, υπάρχουν και ρομαντικοί άνθρωποι λοιπόν που οργανώνουν τέτοια ρομαντικά, ωραία τέτα-τέτ γευσηγνωσίας. Πριν κλείσουμε, θα επιμείνω βεβαίως λίγο ακόμα στο οικονομικό. Νομίζω ότι σίγουρα από αυτό που λέμε πολλές φορές θα τους βγάλω έξω. Θα τους βγάλω έξω να τους κεράσω. Ναι, νομίζω θα έρθει καλύτερα στο σπίτι με τη δική σας επιλογή ως προς το πρόσωπο και το προσωπικό σας και θα είναι και μέσα στο δικό μας σπιτικό. Είναι σαν άνοιξα το σπίτι μου ουσιαστικά. Δέχθηκα. Ακριβώς. Δεν πήγα σε ένα ξένο περιβάλλον. Και τα προϊόντα τα οποία προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια είναι η καλύτερη ποιότητα και είναι το παλεύουμε αυτό και το προσπαθούμε. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Κύριε Διαμάτη, την επόμενη φορά θα έρθετε εδώ να τα πούμε από κοντά. Ας έχω κι εγώ λοιπόν τη χαρά να έχω μια φορά το δικό μου τον προσωπικό σεφ. Έτσι. Με μεγάλη χαρά. Να νιώσεις κι εσύ, παιδί μου, ένας λόρδος, ένας αγκατητής. Αυτό είναι άλλο. Όταν θα έρθει η ώρα, κύριε Διαμάτη, θα σας καλέσω στο δικό μου σπίτι για να προχωρήσουμε κανονικά τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και επειδή να σου πω, έχουμε τηλεθεατές που ανταποκρίνονται. Αυτό που είπαμε, πώς το είπαμε στο τρέλερ, καλημέρα με χαμόγελο και διαδραστικότητα, να σου η διαδραστικότητα. Στην παραλία Αυλίδας, Δήμου Χαλκίδας, έχουμε αγέλη 17 σκυλιών και ο Δήμος αδιαφορεί. Τρώνε από σκουπίδια και επιτίθενται. Εντάξει. Μάλιστα. magazine@onechannel.gr, magazine@onechannel.gr, η επικοινωνία με την εκπομπή. Τα mail σας για να έχουμε αυτή τη διάδραση, για να μας ενημερώνετε, να ορίστε, όπως έγινε τώρα. Ναι, πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο μικρό με ένα διαφορετικό καφενείο που λειτουργεί στις Σέρες. Βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο στις Σέρες που λειτουργεί ένα τέτοιο καφενείο. Το Μύρτιλο λες. Στο Μύρτιλο έχω κάνει ρεπορτάζ, όταν έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ στον Αντένα. Είναι στους Αμπελόκηπους. Πρέπει να πάτε, ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, γιατί είναι δίπλα σε ένα παρκάκι. Έχεις πάει εσύ? Όχι, η πηγή μου είναι η κόρη μου, δεν το ήξερα εγώ. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό το Μύρτιλο. Και με πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραία εδέσματα και τα παιδιά είναι εξυπηρετικότατα. Αναφερόμαστε ασφαλώς σε άτομα με αναπηρία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία όμως είναι. Πάμε να βλέπουμε στιγμιότυπα, ενώ μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Στις Σέρες. Ναι. Και να έχουμε ανοιχτά και τα μικρόφωνα για να μιλάμε, ωραία. Παρακαλώ. Για δείτε εδώ. Στις Σέρες λειτουργεί λοιπόν ένα καφέ που βασικός του σκοπός είναι συμπερίληψη στην εργασία. Ακριβώς. Δείτε εδώ. Και ακούς το έχει και κόσμο, έτσι, τη βαβούλα την βεβαίως. Ακούς, δηλαδή έπιασε. Εδώ ο κόσμος περιμένει το σερβίρισμά του. Βλέπεις πόσο εξυπηρετικός είναι ο κύριος που σερβίρει. Κάνει και εξαιρετικά τη δουλειά του. Εξαιρετικά τη δουλειά του. Με μεγάλη υπευθυνότητα. Με μεγάλη συνέπεια. Με ακρίβεια. Να πούμε, λέγαμε τις προάλλες μας, ανέφερε η Παναγιώτα η Καλογύρου στο meeting ότι υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο καφέ. Ένα τέτοιο κατάστημα στο οποίο εργάζεται. Θα το αναζητήσουμε να το παρουσιάσουμε. Είτε ακριβώς. Αυτό είτε το Μύρτιλο, θα δούμε. Ναι, άτομα με αναπηρία. Και ασφαλώς, όπως σας είπα, έχω κάνει και σύνδεση με το Μύρτιλο. Γιατί να πούμε ότι στο Μύρτιλο. Δεν ξέρω για τα άλλα δύο, για το Μύρτιλο μπορώ να πω γιατί το γνωρίζω, ότι μπορεί κάποιος εκεί να οργανώσει και μία, ρε παιδί μου, εκδήλωση, δηλαδή μία παρουσίαση βιβλίου. Έχει χώρο μεγάλο. Έχει και τραπέζια έξω δίπλα στο πάρκο, έχει και μέσα. Έχει δηλαδή χώρους πολλούς που μπορούν να αξιοποιηθούν. Μπράβο τους πάντως. Εδώ είναι η έννοια της επαγγελματικής συμπερίληψης. Αυτό ακριβώς. Είναι.
Έτσι. Βέβαια, γιατί... Γιατί είμαστε ισότιμοι όλοι. Ακριβώς. Και τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα, χρειάζεται να είναι καθημερινά ανάμεσά μας, να δουλεύουν όπως δουλεύουμε όλοι μας. Να βγάζουν το μισθό τους, να καλύπτουν τα έξοδά τους και όλα τα σχετικά. Εξαιρετικός ο κύριος. Όσοι κάποιοι ελάχιστοι είχατε αμφιβολίες, ειδού. Πόσο καλά γίνεται η δουλειά. Και πόσο επαγγελματικά και με τι υπευθυνότητα που δεν έχουν ούτε αστυνομικοί κάποιοι άλλοι. Βέβαια. Τέλος πάντων. Ναι. Υγιέστατη. Λοιπόν, κατά τα άλλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Πάμε να τιμήσουμε την Άνοιξη, εγώ θα έλεγα. Και πώς την τιμάμε με λουλούδια. Να πρασινίσουμε, θα το πω. Να πρασινίσουμε. Μην πάει το νου σας αλλού. Λοιπόν. Στο Πασόκ πολιτικά. Ναι. Πάμε να πρασινίσουμε, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να πρασινίσουμε με λουλούδια. Με μια ωραία δημιουργία που είναι και καλλιτεχνική, αλλά είναι και ουσιαστική. Γιατί μιλάμε για ένα πράσινο σπίτι, μιλάμε για πράσινες ταράτσες, για πράσινες βεράντες. Βεράντες, μπαλκόνια, για κήπους τα πάντα. Τα που λέγονται ταρατσόκηποι, που λέγονται βεραντόκηποι. Το θέμα ξεκίνησε, δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν κάτι κήπους σε ταράτσες. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σου. Έχω δηλαδή, αν ανέβει σε καμία ταράτσα ψηλά στην Αθήνα. Έχω δει. Βλέπεις η απέναντι, η παραδίπλα. Τι κάνετε, κυρία Δάμ, καλά είστε? Καλημέρα, κυρία Δάμ. Πολύ καλημέρα, κυρία. Είστε καλά. Καλά, συνδεθήκαμε λοιπόν. Τώρα ακόμα καλύτερα που βλέπουμε τον λουλουδότοπο. Λουλουδιάσαμε. Με το φυτώριό σας λοιπόν. Μέσα στο λουλούδι, χρώμα. Μυρωδιές. Ευωδιά, δεν φτάνει μέχρι εδώ βέβαια. Το φανταζόμαστε όμως. Λοιπόν. Θα παρακολουθήσω τι καλά και θα φέρω. Τι καλά που θα ήταν. Τι βάζουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μία βεράντα, μία ταράτσα που δεν έχουμε ούτε ένα γλαστρόνι μικρό. Με τι ξεκινάμε. Για αυτούς που θέλουν το χρώμα και δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν, υπάρχουν φυτά που μπορούν να βάλουν, όπως είναι τα γνωστά γεράνια, ή πελαργόνια. Υπάρχουν γενικά, αν σας δείξω εδώ, πολλά χρωματιστά πράγματα να βάλουν τα μπαλκόνια στις ταράτσες, που δεν θέλουν πολύ περιποίηση, για να μπορέσετε να φτιάξετε λίγο τη διάθεσή σας, γιατί η διάθεση παίζει μεγάλο ρόλο και το φυτό βοηθάει σε αυτό. Μετά υπάρχουν και πράσινα που μπορούμε να βάλουμε, τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε ένα υπέροχο μπαλκόνι ή να μας βλέπουν οι απέναντι εμείς να νιώθουμε ότι είμαστε στηθείς καλύτερα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και για έξω. Το καλύτερο παραβάν είναι αυτό. Ναι, όντως, φυσικό. Το καλύτερο παραβάν είναι αυτό. Φυσικό, φυσικό. Το καλύτερο. Όπως έχουν τα μπαλκόνια και οι πολυκατοικίες εδώ στην Αθήνα, βγαίνεις και νομίζεις ότι θα κάνεις μυτούλα με τον άλλον, έτσι, θα το κουμπίσεις στην μύτη. Ναι. Οπότε είναι μία γλάστρα και ένα λουλουδιασμένο δέντρο, να το πω έτσι. Έχει πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα. Και υπάρχουν τώρα την άνοιξη πολλά ωραία ανθισμένα φυτά που δίνουν αρώματα. Και το άρωμα μας λείπει σε αυτή την πόση. Το χρειαζόμαστε. Πράγματι, ναι, το βεβαίως, χρειαζόμαστε. Πείτε μας, κύριε Αδάμ, γενικότερες ιδέες, οι οποίες, όπως είπατε για τα γεράνια, επειδή ίσως ο κόσμος δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, μπορεί να έχει τη διάθεση, αν μην έχει πολύ χρόνο να περιποιηθεί πολύ, και να δει ένα κήπο τέτοιου είδους να θεργεύει, να φουντώνει στη βεράντα του, στο μπαλκόνι του, στην ταράτσα του. Ποιες είναι οι πιο εύκολες λύσεις και πιο προσιτές οικονομικά? Κοιτάξτε, γενικά όλα τα φυτά είναι σε πολύ καλές τιμές. Έχει βέβαια για όλες τις τιμές. Έτσι, μπορεί να πάρει κάτι ακριβό, μπορεί να πάρει κάτι φθηνό. Υπάρχουν το τι θέλει ο καθένας να κάνει, πόσο χρόνο θέλει να διαθέσει. Υπάρχει ακριβώς χρώμα που θέλει να βάλει. Και να έχει πράσινο, θέλει να έχει χρώμα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Εσείς έχετε, όπως το λέμε, ως ιδιοκτήτης τέτοιου είδους επιχείρησης, ας πούμε, έχετε καλλιτεχνικές προτάσεις, ιδέες? Μπορεί να έρθετε οι ίδιοι να κάνετε ένα design, δηλαδή, να δώσετε κάποιες ιδέες και να ξεκινήσετε. Είμαι ιδιοκτήτης. Δεν είμαι ιδιοκτήτης, μακάρι να γίνω κάποια στιγμή. Αλλά ναι, κάνουμε προτάσεις. Πάμε, βλέπουμε τους χώρους, βλέπουμε τι χώρο έχει ο κάθε άνθρωπος στο μπαλκόνι του ή στην ταράτα του ή στο κήπο του. Προτείνουμε, ακούμε και αυτά που θέλει, του λέμε αυτά που θέλεις, ναι, κάνουν ή δεν κάνουν, έτσι, γιατί δεν κάνουν όλα παντού. Βέβαια. Και τους δίνουμε προτάσεις να κάνουν ό,τι θέλει ο καθένας και προσπαθούμε να έρθουμε όσο πιο πολύ γίνεται σε αυτό που ζητάμε. Τι ωραία. Και όταν λέτε δεν κάνουν όλα, φανταζόμαστε ότι είναι ίσως επειδή γιατί έχει πολύ ήλιο ή δεν έχει πολύ ήλιο ή έχει πολύ βοριά από εκεί, τον μπαλκόνι, έτσι. Ναι. Πολλά από αυτά. Δεν μόνο αυτό, είναι ότι και πολλοί βλέπουν φυτά τοπικά στο ίντερνετ, ψάχνουν στο διαδίκτυο, τέλος πάντων. Τα οποία δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Κύριε Δάμ, μπορούμε να βάλουμε ντοματούλες στο μπαλκόνι, φραουλίτσες,
Δηλαδή πάμε να φάμε ένα γιαούρτι, να πάμε να κόψουμε μία φράουλα, να την προσθέσουμε στο γιαούρτι. Δεν είναι ωραία εικόνα, έτσι, ωραία ιδέα. Και το πιο ωραίο είναι μετά να το πηγαίνεις πισκές και να λες από τον κήπο. Από το περιβόλι. Και το κάνει πολλοί κόσμος. Το κάνει κόσμος, ε. Το κάνει, το κάνει. Ή καρά, ναι, το κάνουν, το κάνουν. Και είναι πολύ ωραίο. Ειδικά τα αρώματα, όταν βγαίνει μια ντομάτα, ας πούμε, αυτό το πράγμα, είναι... δεν υπάρχει. Νιώθεις πραγματικά ότι είσαι κάπου αλλού και είσαι σε μια συλλογική πόλη. Δεν μου λέτε, αν καταφέρουμε και φτιάξουμε ένα τέτοιο κήπο, που πραγματικά είναι αξιόλογος και περιλαμβάνει πολλά φυτά, πολλά λουλούδια και ούτω καθεξής. Θα χρειαστεί το χειμώνα που είναι διαφορετικές, όταν είναι, γιατί πια δεν έχουμε τέτοιους χειμώνες. Οι καιρικές συνθήκες θα χρειαστούν σκέπαστρα και τέτοιου είδους πράγματα. Προφύλαξη. Αναλόγως τι θα βάλουμε. Υπάρχουν φυτά τα οποία δεν έχουν πρόβλημα στον καιρό. Είναι παντός καιρός. Αλλά υπάρχουν και φυτά τα οποία ναι, χρειάζεται κάποια τα ευαίσθητα. Προστασία. Μπράβο, ακριβώς. Καλό είναι να τα προστατεύσουμε. Σας είπα, πάντα πρέπει να ρωτάμε συμβουλές. Να δίνουμε και εμείς συμβουλές. Και μπορούμε με τα φυτά που θα επιλέξουμε να κάνουμε και ένα φυσικό ίσκιο και αμέσως πέφτει και η θερμοκρασία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στον καύσωνα μπορούμε να εξασφαλίσουμε έτσι και λίγο δροσιά στον μπαλκόνι, στην ταράτσα μας. Πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι είναι. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο τύπος ή ένα ωραίο δάσος στο μπαλκόνι μας, όσο γίνεται, έτσι βέβαια, και να έχουμε και τη σκιά μας και τη δροσιά. Πολύ ωραία. Πού είστε, κύριε Αδάμ, γιατί βλέπουμε και κίνηση απ' έξω για να έρθουμε? Είμαστε ακριβώς απέναντι από το μετρό της Αγίας Παρασκευής. Βρισκόμαστε Αγίας Παρασκευής σε 120 στο Μαλάβι. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατάλαβα. Το έχω δει, το έχω δει. Πάρα πολλά και για άλλους. Και για μέσα και έξω. Να έρθετε να σας χαιράσουμε τα φεδάκια και να διαλέξετε και τα φυτάκια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πολύ. Καλά. Και τώρα είναι η εποχή σας κιόλας. Από εδώ και πέρα καλές δουλειές. Για πολλές καλές δουλειές. Για λουλουδιαστές προτάσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δημοσιεύει σκέψη τώρα, έχει τραπέζι. Ναι. Έτσι. Ναι. Και τους έχεις μέσα στο σαλόνι. Και λες, περιμένετε λίγο να πάω να κόψω μια ντομάτα. Για να φτιάξω χωριάτικη. Ωραίο δεν είναι? Εγώ σκέφτηκα και κάτι άλλο. Δένω το προηγούμενο θέμα, το προηγούμενο ζωντανό, με αυτό το ζωντανό. Πάμε πρώτα στον ταρατσό κηπό μου, ναι, και συνέχεια μέσα με τον προσωπικό μου σεφ να σας σερβίρει. Και... όνειρο. Όλο το μεγαλείο, το πακετάκι. Πες μου ότι δεν σ' αρέσει. Για μια φορά, σε παρακαλώ. Το έπισες έτσι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Άρα πάει ο σεφ έξω και κόβει την ντομάτα. Ο σεφ πάει έτσι, μπράβο. Ο βοηθός σου σεφ, γιατί έχει και assistant. Βέβαια, να σου πω, εσύ κάθεσαι, το είδες το πλάνο. Εγώ έβλεπα το πλάνο, πώς πίνανε το... πώς το λένε, να μην πω την, ναι, τη μάρκα. Το ρόφημά τους, τέλος πάντων. Κάπου θα λένε αυτά στη, ναι, ναι, στη Γαλλία. Το κοκτέιλερ, παιδί μου, το απεριτίφτους, να το πω έτσι, το απεριτίφτους. Ναι. Είδες τι ωραία. Οπότε λες στον assistant chef, στο sous chef, πήγαινε κόψει μια ντοματούλα από τον κήπο μου, ναι, και εσύ ζεις, όνειρο ζω, μην ξυπνάτε. Και μετά από λίγο, παρακαλώ, περάστε. Τους περνάς στα ενδότερα. Για μαντζάρε, για μαντζάρε. Λοιπόν, Ρίτσι, τι γίνεται? Ρίτσι, καλημέρα, καλημέρα. Μα τι εκπομπή είμαστε? Χθες είχαμε κότερα, είχαμε κρασιά. Σήμερα έχουμε private chef. Γίνεται χαμός. Φυτεύουμε σε γλάστρες. Φυτεύουμε σε γλάστρες, θα κάνουμε περιβολάκια. Είμαστε για όλα τα γούστα και όλες τις προτιμήσεις, έτσι. Λέμε και τα πολιτικά μας και τα κοινωνικά μας, αλλά και τα... Μαγκαζίνο είναι. Lifestyle. Μαγκαζίνο είναι. Μαγκαζίνο είναι. Λοιπόν, τι έχεις από το διεθνή χώρο σήμερα? Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί, θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε μία απίστευτη δηλώση που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλεσε ζώα τους μετανάστες. Μάλιστα. Είναι γνωστός ο ρατσιστής. Γνωστός ρατσιστής. Είναι γνωστός για την ρατσιστική ρητορική του. Όπως είπε και ο ίδιος, οι δημοκρατικοί μας λένε να μην λέμε ζώα, αλλά ανθρώπους τους μετανάστες. Είναι ζώα και όχι άνθρωποι. Οι δημοκρατικοί τους το λένε. Ναι. Οι δημοκρατικοί τους το λένε. Δεν είναι το αυτονόητο. Οι δημοκρατικοί τους το λένε. Μάλιστα. Να πούμε... αυτός εκφράζεται κατά πόσο εκφράζεται, σύμφωνα με το μυαλό που διαθέτει, έτσι. Ναι, αλλά φαίνεται ότι θα έχει και πέρα. Αυτό θέλω να σου πω, Ματίνα. Προεκλογικά για να ρίχνει αυτά τα συνθήματα. Έτσι, γιατί για να τον ψηφίζει σημαίνει ότι ταυτίζεσαι. Έτσι δεν είναι? Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε την Τρίτη στο Μίσιγκαν και το πιο εξοργιστικό είναι ότι είναι πρώτος σε αρκετές πολιτείες. Είναι πρώτος υποψήφιος για να εκπροσωπήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Εγώ προτιμώ τον Biden και σμπερδεύει τα στρίδια. Ακριβώς. Θα δούμε τώρα ένα βιντεάκι. Λίγες μέρες πριν γίνει γνωστό, πριν δημοσιεύσει η πριγκίπισσα Κέιτ την είδηση ότι πάσχει από καρκίνο,
Η Μέγαν Μάρκλ επισκέφτηκε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Λος Άντζελες και διάβασε παραμύθια στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Να πούμε ότι είναι το συγκεκριμένο νοσοκομείο βρίσκεται στο, πολύ κοντά στο σπίτι της, στο Μοντεσίτο, στο Λος Άντζελες, εκεί όπου ζει με τον πρίγκιπα Χάρη και τα δύο τους παιδιά. Να ρωτήσω κάτι εσείς που γυναίκες που τα ξέρετε και τα μπερδεύω αυτά στους όρους, αν έπεσα μέσα τώρα, η Μέγαν με την Κέιτ είναι συνυφάδες που λένε. Τρελαίνομαι με αυτό το συνυφάδες. Συνυφάδες, νύφες, πώς το λέω. Μπατζανάκιδες, μπατζανάκια, ξέρω εγώ κάτι τέτοια πράγματα. Το πέτυχα όμως, έτσι, συνυφάδες. Και μ' αρέσει και η έκπληξη. Αυτές αν τις ρωτήσεις, είτε τη μία ή την άλλη, καθόλου δεν θέλουν να είναι συνυφάδες. Άγνωστες, άγνωστες μεταξύ τους. Κατάλαβες. Ωραία, και τώρα θα δούμε ένα βίντεο που είναι αποκλειστικό και δείχνει το σεισμό που έγινε στην Κίνα, το πώς σύονταν τα κτίρια πραγματικά και θα δούμε και μια πολυόροφη πολυκατοικία. Στην Ταϊβάν, στην Ταϊβάν, από το σεισμό στην Ταϊβάν. Πώς κατέρευσε. Θα δούμε έναν λουόμενο σε μια πισίνα. Ναι. Εδώ η συνάδελφος, ναι, παραμένει ψυχραιμή, διατηρεί την ψυχραιμία της. Πώς πέφτουν όλα τα αντικείμενα από το σπίτι. Πραγματικά είναι σαν να βλέπουμε μία ταινία τρόμου. Από εκείνες τις ταινίες που κυκλοφορούν, έτσι, για το τέλος του κόσμου. Σαν να είναι φιλμ, είναι σαν κινηματογράφο. Και στο δίκτυο κυκλοφορία... Που η πισίνα που έλεγες, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Χάος στους δρόμους. Τσουνάμι στην πισίνα. Σφοδρή κακοκαιρία επήξε και μία ακόμα περιοχή της Κίνας. Θα δούμε βιντεάκι. Εδώ παρατηρούμε ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Είναι μια μητέρα και η κόρη της κάθονται μέσα στο σπίτι. Λίγο νωρίτερα η μητέρα είχε ανοίξει το μπαλκόνι για να δει την κακοκαιρία. Και ξαφνικά βλέπουμε... Καρτιστεί λίγο... Ξύλωσε όλο το παράθυρο, Πιάνει έντρομη το μωρό για να φύγουν εκτός σπιτιού. Ισχυρή άνεμη, βροχοπτώσεις και έπεσε χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ. Χάος και χαμός. Πες μας και αυτό με την Κροατία που με ενδιαφέρει πολύ. Ωραία. Και με αφορμή τη σημερινή ημέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων, να πούμε ότι στην Κροατία πλέον θεσπίζεται νόμος ότι όσοι εγκαταλείπουν τα ζώα τους και αυτό οδηγεί σε θανατηφόρο αποτέλεσμα ή βασανισμό ζώου, θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως... Και καλά κάνουν. Μακάρι να παραδειγματιστούμε κι εμείς, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, έτσι. Με ποινή φυλάκιση των μακάρι, γιατί έχουν γεμίσει οι γειτονιές και οι δρόμοι της Ελλάδας με αδέσποτα ζώα. Δεν έχετε δει που πάνε και τα παρατάνε τα καημένα, ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου, τα παρατάνε και αυτά τα καημένα απομένουν στο. Ευτυχώς δεν έχω πέσει σε τέτοιο περιστατικό. Στον δρόμο και ευτυχώς, περιμένουν πότε ευτυχώς θα γυρίσει. Μπροστά μου δεν έχει εκτιμηθεί τέτοια σκηνή. Ζώα υποσυντισμένα, καταλληλημένα. Μακάρι να ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμα της Κροατίας. Ρίτσι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ρίτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε λίγο. Βίντεο. Ναι, αμέ. Για πες. Ξεκινάμε με το. Πώς το είπαμε, κοιμήσου και παρήγγυλα. Για δείτε. Λοιπόν, ο τύπος έχει πάει να κουρευτεί στο κομμωτήριο. Να σου προσκέψει τι κούρα θα έχει. Τον έχουν βάλει στην καρέκλα και περιμένει, αφού είναι λουσμένος έτοιμος, ας πούμε. Και όση ώρα περιμένει. Το... Μα δες όμως τι περιποίηση δέχεται. Ναι, δεν τον ξυπνάει κανείς. Εντάξει. Φροντίζουν. Αυτή η τέτοια η πετσέτα στο κεφάλι είναι ζεστή. Ζεστή, βεβαίως. Και ξυπνάει μετά από περίπου 2 ώρες, λέει το ρεπορτάζ. Μια χαρά. Κοίταξε εδώ με ανοιχτό στόμα, ωραίος. Δεν σου έχει τύχει. Στο κομμωτήριο, όχι, εμένα δεν μου έχει τύχει. Όταν πας για περιποίηση, ρε παιδί μου, την όποια. Α, είναι απόλαυση. Δεν είναι, αλλά... δηλαδή δεν σε παίρνει. Ειδικά το μασάζ κεφαλής στο λούσιμο είναι καταπληκτικό. Αλλά εντάξει, όχι να μυθώ 2 ώρες. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι αναισθησία είναι αυτή. Ή τι κούραση κουβαλούσε, ή τι περιποίηση του έκαναν, έτσι. Ή τι αναισθησία του είναι. Δηλαδή ήταν τελείως... Πόσο εύκολο είναι στον ύπνο. Δεν το έχω, δεν το έχω, τον ζηλεύω. Τον πήρε και έγινε. Τον ζηλεύω, δεν το έχω. Πάμε στο... Εκτός από κρεβάτι δεν μπορώ να κοιμηθώ άλλο. Α, ναι. Με τίποτα. Με τίποτα. Πάμε. Πάμε στο επόμενο που λες ότι είναι ένα εστιατόριο με τι? Με υδρόβια άποψη. Δηλαδή. Για να το δούμε λιγάκι. Α! Φυσικά δεν είναι με στο νερό, έτσι. Τρως δηλαδή, ναι, δεν είναι. Το γύρω-γύρω είναι, ρε παιδί μου.
δροσίζεσαι λίγο παραπάνω, τέτοια εποχή. Ξέρεις, είναι εκεί στην Ασία. Αυτό το βίντεο το είδα και εγώ, αλλά δεν το έστειλα. Καταλαβαίνεις γιατί λόγους προφανώς. Είχε τίποτα κρέατα. Όχι, ότι έχουν, λέω, τα ψάρια μέσα στο ενιδρύο και τα καταπιέζουν. Έλα, ρε παιδί μου, τώρα. Αυτό δεν το έστειλα. Αυτό δεν πήγε το μυαλό μου. Για να μην σας στεναχωρήσω, τι να σου πω τώρα. Αλήθεια, άμα πήγαινε, δεν το έβαζα το βίντεο. Δεν θα τρώγεις δηλαδή εκεί. Όχι, δεν θα άτρωγα. Ως άποψη, ας πούμε. Δεν θα ήταν, δεν θα ήμουν πολύ άνετη, ρε παιδί μου. Αν σε καλούσε όμως μια παρέα, θα πήγαινες. Θα σου πω τώρα τι έχω πάθει. Και θα τους έλεγες όλο το βράδυ γι' αυτό. Ναι. Θα σου πω τώρα τι έχω πάθει. Μας έχουν καλέσει να πάμε στο Μεσολόγγι και να φάμε πάνω σε πελάδα. Ναι. Να μας μαγειρέψουν εκεί. Που μου έχεις προτείνει να πάω. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν. Πάω επάνω στην πελάδα, όπου είναι η οικογένεια, ο κύριος, η κυρία, το παιδί τους, το παιδί είναι και στο σερβίρισμα και μας μαγειρεύουν. Αυγοτάραχο και τα τι αυτά. Ακριβώς, και μας μαγειρεύουν φάμε. Και γιατί δεν καλοπέρασα πάνω στην πελάδα, νομίζεις? Δηλαδή, ανυπομονούσα πότε θα φύγουμε. Τι έγινε πάλι? Λοιπόν, είχαν ένα πουλάκι, ναι, κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί. Έτυχε. Δεν έτυχε. Όχι, ρε, έτυχε και συνέβη στην πελάδα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φάει σε πελάδα. Θα δείτε το. Και μου λένε, μην πει τίποτα. Να είσαι ευγενική. Ευγενική. Ευγενική να είμαι. Του λέω συγγνώμη. Εγώ δεν κρατήθηκα. Με ξέρει τώρα, με έχει καταλάβει. Λέω συγγνώμη, λέω. Εδώ πέρα είμαστε μέσα στη λίμνη. Είμαστε μέσα στη φύση. Γιατί δεν το αφήνετε ελεύθερο να πετάξει, να κελαϊδίσει, να χαρεί. Και το έχετε το καημένο μέσα στο κλουβί να βλέπει γύρω-γύρω όλα τα άλλα τα πουλάκια να πετούν, να πεταρίζουν και λαϊδούν και αυτό να είναι κλεισμένο μονάχο μέσα στο κλουβί. Πες μη χαλά. Όχι, αλλά τελικά συγκράτησες. Νομίζω ότι τους έβαλα σε μια διαδικασία σκέψης. Πιστεύω κι εγώ, ναι. Τι συγκράτησες όμως από εκείνο το ταξίδι στο Μεσολόγγι? Τι κουβαλώ ακόμα ενοχικά, που δεν πήγα εγώ να το να ανοίξω το πορτάκι. Ναι, ωραίο το αυγοτάραχο. Κατάλαβα να λες, για πες. Πάμε στο μέτρη της ισορροπίας. Όχι, δεν είναι ο μέτρης. Όχι, παιδιά, έχουμε και ένα μέτρη της ισορροπίας. Αυτός είναι. Για πάμε να δούμε τον κύριο. Καλά. Ναι, κοίτα τώρα. Τι και, τους κάνει, παιδί μου, δεν μαγικά. Δεν πέφτει κανένα μπουκάλι. Δεν θα αρκέσει αυτό. Δεν θα αρκεστείς αυτό. Και με δεμένα μάτια. Κοίταξε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά. Λες και έχει κόλλα το ένα μπουκάλι με το άλλο, ή μαγνήτη. Με σε σκέψεις. Δηλαδή, τι προετοιμασία, τι πρόβα, τι τέτοιο θέλει. Ο τύπος δεν είναι απλώς μέτρη ισορροπίας, είναι ταχυδακτυλουργός. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Ε? Μπράβο. Εμένα με βάζει στις σκέψεις ότι είναι ψεύτικα τα μπουκάλια και έχουν μαγνήτες. Μπορεί, μπορεί. Λες. Δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό όπως το βλέπεις. Πρέπει να με προκαλεί να πάω να φυσήξω τουλάχιστον εκεί. Σου έρχονται τέτοια να πας να κάνεις, έτσι. Να πας δίπλα, ξέρεις, και να κάνεις έτσι μια έντονη κίνηση με τον αγώνα, κάτι. Ναι, 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 ναι. Δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα. Και πάμε μετά να δούμε τους έπιασε στον αυτό ύπνο. Ποιος τους έπιασε και ποιους. Ma voi due ormai vi coccolate senza il vostro papà. Mi avete fatto fuori dalle vostre coccole. E chi te sveglia, tu vedi? Adesso ci rimango male, però. Το κατάλασε την προφορά. Brutto. Τραγουδιστή. Και φάει φουρμπακιόνε. Ο άλλος που υποτίθεται ότι δίνει κεράτσα επιθετική δίπλα, δες. Εδώ δες. Συνένοχη στον ύπνο, στο έγκλημα του ύπνου. Ci rimango male. Carica da morto. Ci rimango male. Θα δεις και τώρα. Ci rimango male. Εδώ δε. Ma voi due. Ωραίος. Ma voi due ormai. Ποτέ αυτό δεν λέει. Πάμε και στο επόμενο. Κίκη Αλεπού είναι λοιπόν ένας λογαριασμός στο Instagram. Που δεν είναι η Σούπερ Κίκη. Όχι, είναι η Κίκη Αλεπού και η Λάνα. Δες εδώ εκφράσεις, έτσι, και συμπεριφορά. Σα σκυλάκι, σαν λεπού, σα σκυλί, έχει λυγίσει και τα... Αυτό ήθελα να το δείξουμε. Όλα τα πλάσματα έχουν ψυχή, έτσι. Νιώθουν, αισθάνονται, εκφράζονται. Οι αλεπούδες τρομάζουν εύκολα με τον άνθρωπο. Βλέπει. Τώρα εδώ είναι τι εξοικείωση. Τι εξοικείωση είναι αυτή. Και τεινάζει, ε. Ναι, ναι. Δεν είναι οι κόσιτες οι αλεπούδες. Όχι, δεν είναι. Αλλά σου λέει ότι όταν έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, εξοικειώνονται και έχουν αναπτύσσουν τέτοιες συμπεριφορές. Και πάμε να δούμε μια γιαγιά που όχι απλά είχε κέφια. Το κάψε. Όταν έχεις κέφια, κυρά μου. Οπα. Πώς τη βλέπεις? Είναι κάτω στην Εύβο, βλέπεις που είναι. Ναι, ναι, ναι. Στο κέντρο της πόλης. Στην Καπνικαρέα είναι. Στην Εύβο είναι. Στην Εύβο είναι. Στην Καπνικαρέα είναι. Δώστα! Στο τραγούδι, το κοτσαμπά!
Άστε λίγο ακόμα, μου αρέσει για να πάμε και σε διάλειμμα σιγά σιγά. Δώσ' τα γιαγιά, δώσ' τα γιαγιά. Η πυρό νομίζω είναι από Λαμία, αλλά εντάξει, όλοι τα χορεύουμε αυτά. Το ζει, βλέπεις. Τα κέρματα τα πετάνε στη γιαγιά ή στο τουμπερλίκι. Χαζεύω. Τα κέρματα στη γιαγιά, όχι σαν τουμπερλίκι. Λες κάποιοι τι εγκίνεις όλοι, ε. Όλοι, 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 όλοι. Μάλιστα. Αυτό θα πει κέφι, πραγματικά. Με το ίδιο κέφι, σας αποχαιρετούμε για λίγο. Λίγο, λίγο, τόσο δά. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, μαζί με την επιστροφή μας για τη συνέχεια του Unlive Magazine, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, το πρώτο θέμα της κοινωνίας, αστυνομικό ρεπορτάζ και το έγκλημα της άτυχης στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, ειδικό αστυνομικό αναλυτή. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλάσκα. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλάσκα, εκεί. Ποιος φταίει? Κοιτάξτε, πολύ. Πολύ και πολλά. Διότι εκεί έγινε μια σωρία λαθών. Πούμε καλημέρα, συγγνώμη, μου επιτρέπετε να πούμε καλημέρα. Παρακαλώ, και στην κυρία Βαρελά, που την έχουμε σε απευθεία σύνδεση. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Εβίτα. Καλημέρα. Πινικολογάρα. Πινικολογάρα η Εβίτα. Πινικολογάρα η Εβίτα. Και σήμερα πιο όμορφη από ποτέ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πάντα είναι, πάντα είναι. Απαστράπτουσα. Κύριε Μπαλάσκα, σας διακόψαμε. Έγινα λοιπόν μια λάθη. Για λάθη λέγατε. Και ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό, να το πάω ακόμα παραπέντε. Συνεχίστηκε αυτό και πήγε μέχρι και το τηλεφωνητική της άμεσης δράσης, δηλαδή να τραβάμε τα μαλλιά της. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία ολιγορία, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αντελήφθη όπως πρέπει να αντιλαμβάνεται ο τηλεφωνητής τη σοβαρότητα της καταστάσεως, που το πήγαινε τυπικά αργά-αργά. Διεκπεραιωτικά. Διεκπεραιωτικά. Πέταξε και τον ταξιτζή εκεί πέρα, μας τίναξε όλους στον αέρα. Δεν λέγω αυτά τα πράγματα. Όχι. Αν είναι δυνατόν ο Χριστός και η Παναγία να τριχιάσαμε όλοι. Άρα ήταν άπειρος, εσάς τι σας λέει? Όχι, δεν ήταν άπειρος. Η δουλειά που έκανε σωστή ήταν. Δεν ήταν σωστή η ανταπόκρισή του, η αντίληψή του να αντιληφθεί ότι κάτι γίνεται αμέσως, η γρηγοράδα του, γιατί εκεί πρέπει να είσαι γρήγορος. Μπορεί να κάθεις στο τηλέφωνο να μιλάς. Για να πείτε μου, ναι. Εντάξει. Καμιά φορά, έως πάντα, συγγνώμη, η αντίληψη πάει μαζί με τις κινήσεις, έτσι. Σωστά. Έγινε το επαναλάβω. Γιατί έκανε έτσι, δηλαδή σαν να ήταν κάνανε ούδι. Μπράβο, που δεν και στην προηγούμενη περίπτωση θα σας πω κάτι το οποίο δεν θα το έχετε εντοπίσει, αλλά έχει εντοπιστεί και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για αυτή την υπόθεση και για τον αδόκητο θάνατο αυτής της 28χρονης νέας και πανέμορφης κοπέλας. Λέτε όλοι οι δημοσιογράφοι συνέχεια και το λέω και εγώ από την πρώτη στιγμή ότι ένα από τα τεράστια λάθη ήταν. Όχι λάθη, κάτι εγκληματικό. Ναι. Ότι αξιωματικός υπηρεσίας αστυνομικού τμήματος άφησε κακοποιημένη γυναίκα ή προς κακοποίηση γυναίκα να φύγει από το δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίας, ναι. Και ή της επέτρεψε, συνένεσε δηλαδή ότι ναι, πάρ' τη μόνη σου την άμεση δράση, ή δεν την πήρε μόνη της ως όφυλε. Λοιπόν... Όταν μιλούσε για αυτό το πρωί, μια θεωρία, ναι. Ότι δεν παίρνουν ποτέ τηλέφωνο, λέει η ίδια αστυνομική μέσα από τα αστυνομικά τμήματα, την άμεση δράση. Ναι. Γιατί λέει μετά η άμεση δράση θα τους στέλνει, λέει, περιστατικά και θα τους φορτώσει περισσότερη και μεγαλύτερη δουλειά. Ισχύει, ναι. Αυτό. Αυτός που σας το είπε είναι και ψεύτης και απατεών. Δημοσιογράφοι το είπαν στον αέρα. Όποιος δημοσιογράφος το είπε είναι και ψεύτης και απατεών. Αυτός ενδεχομένως να πήρε μια πληροφορία τέτοια η οποία είναι επίπλαστη. Και μη πραγματική. Δηλαδή, αυτός τι μιλάει ήδη. Για εκδικητικότητα μεταξύ αστυνομικών τώρα, δηλαδή. Άρα, περιμένετε. Γιατί δεν της είπαν της κοπέλας Κυριακή, κάτσε εδώ, κορίτσι μου, θα καλέσουμε εμείς τώρα ένα περιπολικό να έρθει να σε πάρει. Αυτό περιμένουμε να το δούμε μέσα από την ανεκδικητική εξέταση, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει, διότι αυτό λέει το πρωτόκολλο και αυτό λέει το μνημόνιο ενεργειών για τις κακοποιημένες γυναίκες ή για αυτές οι οποίες δηλώνουν κάτι τέτοιο. Εγώ άλλο θέλω να σας πω όμως στην προηγούμενη περίπτωση. Το πρωτόκολλο λέει ότι καλείται, συγγνώμη, ότι καλείται την κοπέλα. Σε αυτή την περίπτωση. Τι? Το πρωτόκολλο λέει καλείται περιπολικό σε αυτή την περίπτωση. Άμεσα. 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 Διότι, όπως είπα σε μια άλλη εκπομπή, το τμήμα εκείνο είναι ένα φτωχό τμήμα και δεν έχει μαντήλι να κλάψει.
ένα ολόκληρο τμήμα που καλύπτει δύο περιοχές ολόκληρες μετά από έναν Καποδίστρια που έγινε στην αστυνομία. Είχε έναν ποινικό να το φυλάει και ένα άγουρο κοριτσάκι αξιωματικό υπηρεσίας. Άι, βρες τώρα συμπέρασμα από εκεί πέρα. Κάποιος του διόρισε όμως, κύριε Μπαλάσκα. Φύγανε αυτοί όλοι. Υποδικητής, διοικητής, ξυλώθηκαν. Ξυλώθηκαν, δεν ξυλώθηκαν. Τώρα. Το κακό έγινε όμως. Τις υπηρεσίες της βγάζει γραμματεία και τις υπογράφει διοικητής και υποδικητής. Ποιος θα μπει βράδυ. Ποιος τώρα, ναι. Αυτοί ξυλώθηκαν. Έτσι. Ωραία, πάει αυτό όμως. Εγώ άλλο θέλω να σας πω για το θάνατο. Για το θάνατο της κοπέλας που είναι ουσιαστικό και θα σας αγγίξει αυτό που θα πω. Ναι. Αφού λοιπόν αυτή η ανεκδίγητη αξιωματικός υπηρεσίας δεν πήρε ως όφιλε, ως έπρεπε την άμεση δράση τηλέφωνο με τον κωδικό της και το όνομά της να καλέσει περιπολικό της άμεσης δράσης για να πάει, κατέβηκε και πήρε μόνη της κοπέλα. Σωστά. Ναι, ναι. Τι αποδείχτηκε. Προσπάθησε να πάει. Όταν λοιπόν ο ανεκδίγητος τηλεφωνητής κατάλαβε και άκουσε τα αχ-οχ ότι έλεγε... τη σφάζανε την κοπέλα, μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου. Τότε, με ακούτε. Τότε, όταν κατάλαβε και είπε το όχ, αυτός ο ανεκδίγητος αστυνομικός, πήγε στον εκφωνητή και του λέει: ξέρεις κάτι, σφάζουνε έξω από το τμήμα τώρα μια κοπέλα. Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ, ο ανεκδίγητος. Ναι. Ο πανέξυπνος όμως και πολύπειρος αξιωματικός διαβιβαστής της άμεσης δράσης, το αντελήφθη αμέσως. Μην αγγίξετε τίποτα. Και εκεί είπε, θα πονέσετε. Ναι. Και πονάμε όλοι. Και τι κάνει, δίνει κατεπίγουσα στους σταθμούς και σε ένα λεπτό, παιδιά, είναι καταγεγραμμένο στο ψηφιακό της άμεσης δράσης και μέσα στο έντυπο της άμεσης δράσης που καταγράφονται οι διαβιβαστικοί όλοι όροι της βάρδιας, σε ένα λεπτό και 48 δευτερόλεπτα ήταν στο τμήμα 10 μεσοδρασίτες. Ήταν 3 πληρώματα της Δίας και 2 περιπολικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αυτή η κοπέλα είχε πάρει τηλέφωνο αυτή το 100... Έπεσε στο λάθος άνθρωπο εκείνη την ώρα, ε. Τους λάθος ανθρώπους, όχι στο λάθος άνθρωπο. Τους, ναι, ναι. Δηλαδή, να της έλεγε, καθίστε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καθίστε λίγο, μισό λεπτό. Ναι, ναι, είμαι η αξιωματικός υπηρεσίας του ΤΑΔΕ, η Μπαλάσκα, η Σταυρούλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω μια κακοποιημένη εδώ, μπαπ, ανάψαν όλα τα λαμπάκια μέσα στην αμεσδράση. Τι, κακοποιημένη μάλιστα, μπορείτε να μου στείλετε ένα περιπολικό. Τελείωσε. Με το που θα το κλείνε, σε ένα λεπτό και 48 δευτερόλεπτα, θα ήταν το περιπολικό εκεί πέρα. Κυρία Βαρέλα. Θα είχε τελειώσει όλα. Κυρία Βαρέλα, πάμε στο δικό σας κομμάτι. Σχετικά με το περίφημο νομοθετικό πλαίσιο γυναικοκτονίες και ούτω καθεξής, πώς θα μπορούσε και διαφορετικά να έχει προστατευτεί, αν θα μπορούσε αυτή η κοπέλα? Κοιτάξτε, καταρχάς να πω κι εγώ να επιστρέψω τη φιλοφρόνηση στον κύριο Μπαλάσκα, γιατί δεν μίλησα προηγουμένως. Να πω ότι η άμεση δράση λαμβάνει 7.000 με 8.000 τηλεφωνήματα την ημέρα. Αντιλαμβανόμαστε τον όγκο και το πλήθος. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο εκάστοτε τηλεφωνητής που επιλαμβάνεται ενός τέτοιου περιστατικού δεν πρέπει να δείξει τη δέουσα προσοχή. Υπάρχουν σχετικές εντολές για να υπάρξει ειδική προσοχή και μέρημνα για τα θύματα και αμέσως να επιληφθεί και να ρωτήσει αν βρίσκεται σε προστατευμένο περιβάλλον επί παραδείγματι. Πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα προς αυτά, προς τις κινήσεις των εκφωνητών και μάλιστα εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν. Λοιπόν, ως προς το νομοθετικό πλαίσιο... Το οποίο, κύριε Βαρελάμπο, ό,τι φαίνεται δεν τηρούνται. Δηλαδή, λέει είναι εδώ ο πρώην μου και της έλεγε δηλαδή, να το στείλω εκεί το περιπολικό. Αντί να της πει τρέξε κοπέλα μου, μπες στο αστυνομικό τμήμα, γύρεψε βοήθεια άμεσα εκεί που βρίσκεσαι. Ναι. Υπήρχε μια καθησυχαστική, έτσι, ένας τόνος φωνής κάπως πιο καθησυχαστικός. Αυτό δεν δικαιολογεί τον εκφωνητή κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν ήταν ότι υπήρχε... Τον τηλεφωνητή, Εύητα, όχι εκφωνητή. Τον τηλεφωνητή. Ναι, τον τηλεφωνητή. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ναι, έχουν γίνει παραλήψεις. Τι να... Μα το, είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφιβολίας. Θα κριθεί βεβαίως από την ένορκη διοικητική εξέταση. Έχουν αποδοθεί και ποινικές ευθύνες, μην ξεχνάμε,
και σχεδόν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το πόρισμα δε της ΕΔΕ θα δοθεί στον κύριο Ελευθεριάνο, στις εισαγγελικές αρχές, και από εκεί και πέρα θα δούμε και πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Αυτό που πρέπει να πούμε σε σχέση όμως με τον όρο γυναικοκτονία, διότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, ότι ναι, η ποινική μεταχείριση δεν θα είναι διαφορετική, διότι ισόβια θα είναι η ποινή. Πράγματι, μήπως θα είναι συμβολικά ισόβια. Μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό το είπε και η κυρία Ζαχαράκη χθες. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι, το είπε και η κυρία Ζαχαράκη. Δεν θα αλλάξει, δεν θα αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία. Εγώ να πω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 4531 του 18 το 2018 κύρωσε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και διευρύνθηκαν τα πρόσωπα της οικογένειας σε σχέση με το νόμο 3500 του 2006 περί ενδοοικογενειακής βίας. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε καν να εντάξουμε τις συντρόφους μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Δηλαδή υπήρξε μια καθυστέρηση στη χώρα μας για την αναγνώριση όλων αυτών των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μια μεγαλύτερη ταχύτητα στο ζήτημα αυτό που αφορά δικαιώματα. Διότι και από ό,τι φαίνεται, η γυναικοκτονία... όμως, ακόμα καθυστέρηση υπάρχει όμως, έτσι. Δηλαδή δεν ανταποκρίνονται οι δομές και οι θεσμοί όπως πρέπει να ανταποκριθούν και χρειάζεται. Θεωρώ ότι το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου είναι ένα πράγμα. Το θέμα όμως της νοοτροπίας του Έλληνα που πρέπει να αλλάξει, και δεν συμπεριλαμβάνω φυσικά όλους τους Έλληνες αυτό, αλλά πρέπει να φύγουμε από τα στερεοτυπικά μοντέλα συμπεριφοράς και επιτέλους να δούμε κατάματα το γεγονός ότι η μία γυναικοκτονία διαδέχεται την άλλη. Ποιος ο λόγος λοιπόν να μην αναγνωρίσουμε αυτό τον όρο? Δεν το αντιλαμβάνουμε πραγματικά. Όταν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κρίνουν οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Πολλοί έμπειροι ποινικολόγοι, συνταγματολόγοι, και θεωρώ ότι δεν είναι τώρα το ζήτημα που ετέθη της αναγνωρίσεως. Έχει τεθεί πολύ καιρό πριν. Οπότε όχι απλά έχει οριμάσει, αλλά έχουμε φτάσει στο στάδιο που πλέον έχουμε καθυστερήσει. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κύριε Μπαλάσκα, αυτός ο φρουρός που ήταν εκεί μέσα στο κουβούκλιο... Αυτό θα έλεγα τώρα. Ο οποίος, δεν το έχουμε θίξει αυτό πραγμάτων, στην κουβέντα. Είχε καταδικαστεί. Συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που έβγαζαν, εξέδιδαν διαβατήρια για παράνομους μετανάστες. Και στα του τέστην, ακριβώς. Αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι το αξιακό σύστημα του συγκεκριμένου ανδρός μπάζει. Τι τον επαναφέρεις, γιατί τον επαναφέρεις? Και κάνει έτοιμα, λέει, και θα κάνει δουλειά. Θα λειτουργήσει όπως πρέπει, επαγγελματικά και ευσυνείδητα. Πώς επαναφέρεται, επειδή εκκρεμωδικούσε ακόμα η υπόθεση? Θα σας πω κάτι. Όταν θέλουν να σε απολύσουν από το Μέγκα ή από το One, σας παίρνουν ένα τηλέφωνο και σας λένε περάστε από το λογιστήριο. Ναι, είναι συνοπτικές διαδικασίες, είναι ιδιωτικός τομέας. Οποιοσδήποτε. Περάστε από το λογιστήριο, γιατί σας θέλει ο επιχειρηματίας. Είμαι ο διευθυντής, γενικός διευθυντής ειδήσεων. Ναι, ναι. Δεν σας επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Περάστε από το λογιστήριο όπως σημειωθείτε, απολύεστε. Δεν είναι έτσι στο δημόσιο. Υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχουν τεκμηριωμένες ειδικές και νομικές διαδικασίες που, ναι, μεν στην προκειμένη περίπτωση δρούν στραβά, αλλά σε άλλες περιπτώσεις αδικιών δίδονται τα εργαλεία, τα δικονομικά εργαλεία του κράτους και των θεσμών, ναι, για να βρίσκει και το δίκιο του. Ναι, δηλαδή, υπάρχουν και αστυνομικοί. Περίπτωση παραβατικού ατόμου όμως. Ναι, υπάρχουν και αστυνομικοί. Κύριε Βαλάσκα, οι οποίοι έχουν ανατρέψει όλες τις αποφάσεις. Αυτός εκεί ο άνθρωπος πληρωνόταν από την 28χρονη, από εσάς, από εμένα, που φορολογούμαστε για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ναι, και δεν την προστάτευσε. Εσείς με ρωτάτε τώρα να σας πω εγώ για το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Και δεν υπάρχει μόνο στην αστυνομία, σε ολόκληρο τον ευρύτερο δημόσιο τον τομέα. Ευρύτερο είναι έτσι. Έχει διάφορα τέτοια. Ναι, έχει διάφορα τέτοια αλλά αυτό εδώ αλλάζει νομοθετικά από την νομοθετική ουσία, αλλά και πάλι με fast track διαδικασίες το να απολύουμε δημόσιους υπαλλήλους. Νομίζω ότι δεν θα ήταν όμως, καλό. Να σας πω κάτι όμως, δεν μας έχει βγει και σε καλό σκηνοδία. Ξέρετε γιατί απολύεται τελικά? Δηλαδή ο ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να απολυθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και ο δημόσιος είναι και τον τρόμο στήμα, λοιπόν, όπως και αν είναι ό,τι και αν κάνει. Δεν τελικά πάει, γιατί απολύεται, κύριε Βαλάσκα? Αυτός είναι μια τραγική περίπτωση. Γιατί έκανε φυλακή. Ναι, ναι.
Και γιατί έκανε σκοπιά, δηλαδή έκανε διατεταγμένη υπηρεσία με το όπλο και τη στολή στην ελληνική αστυνομία και μόλις κόλλαγε πήγαινε στο δίπλα αστυνομικό τμήμα και την του παρώνει. Δηλαδή, πού να βαράς το κεφάλι σου και πού να ζωδεί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ο αστυνομικό έκανε τη διατεταγμένη υπηρεσία. Που δεν περαιτέρω σχόλιο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Αλλά όμως. Ναι, κυρία Βαρελά. Ναι, κυρία Βαρελά. Μπορεί να τα ξέρετε καλύτερα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπαλάσκα, βεβαίως. Γιατί. Γιατί όταν ένας αστυνομικός αντιμετωπίζει μία κατηγορία, υπάρχει το διοικητικό αυτό μέτρο, της πειθαρχική ποινή, η πειθαρχική ποινή της διαθεσιμότητας, η οποία έχει ακριβώς αυτή την έννοια, ότι είναι ένα πρόσκαιρο μέτρο μέχρι την έκβαση της οποιασδήποτε δίκης, πειθαρχικής και ποινικής. Δεν μπορεί κάποιος να απομακρύνεται έχοντας δε το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο ισχύει στις ποινικές δίκες, όπως ισχύει και στις πειθαρχικές. Συνεπώς, για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 12 μηνών, τίθεται σε διαθεσιμότητα, σε περίπτωση που η πειθαρχική επαπειλούμενη ποινή δεν είναι η απόταξη, και αν είναι η απόταξη, είναι 24 μήνες. Σωστά. Άρα, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν κάποιος, φανταστείτε, να εκδιωχθεί από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας χωρίς προηγουμένως να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη γι' αυτό. Και οι εσωτερικοί μηχανισμοί αυτοκάθαρσης που είναι τα πειθαρχικά συμβούλια. Εδώ αυτό είναι τελεσίδικος από τον Άριο Πάγωνα για τον Διατάφτα. Βλέπουμε και τη συνάδελφο την Παναγίδα τώρα, την Καλογύρω από την αίθουσα σύνταξης. Σε ειδήσεων η οποία έχει να μας δώσει το περιστατικό αυτό που έγινε στην Κέρκυρα. Για πες μας. Με νέο κρούσμα βίας ανηλίκων. Καλημέρα σας. Έχουμε λοιπόν μία έξαρση για ακόμη μία φορά. Νέα επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί από τις εισαγγελικές αρχές η δικαστική συνέχεια της υπόθεσης της συμπλοκής που έγινε χθες το μεσημέρι στην πλατεία Σαρόκο της Κέρκυρας και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων. Η έρευνα για τα αίτια της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές να αποδίδουν σε ερωτικά κίνητρα τον καυγά. Ερωτικά τώρα, κίνητρα τι 17 και 15 ετών. Ερωτικά θα σας πω αμέσως. Ο 17χρονος θήτης του μαχαιρώματος είχε σχέση με την αδελφή του 14χρονο. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε ραντεβού ξεκαθαρίσματος. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν οι δυο τους στην πλατεία Σαρόκο. Υπήρξε λογομαχία. Στη συνέχεια βγήκαν τα μαχαίρια. Ο 17χρονος επιτέθηκε στον 14χρονο. Τον χτύπησε στα πλευρά. Στην συνέχεια μαχαίρωσε και έναν 17χρονο φίλο του 14χρονου που προσπάθησε να μπει στη μέση, αλλά και έναν 49χρονο Ιταλό, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει την συμπλοκή, προσπάθησε να τους χωρίσει. Έπειτα ο 17χρονος τράπηκε σε φυγή και 45 λεπτά αργότερα η αστυνομία τον συνέλαβε. Βλέπουμε και βίντεο από την στιγμή της επίθεσης. Τα είδαμε, όσο μιλούσε, τα βλέπαμε, Παναγιώτα. Αυτό ακριβώς. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα πλάνα που απεικονίζουν επίσης και μία επίθεση πριν τη συμπλοκή μεταξύ 10-15 ατόμων, κοριτσιών και αγοριών. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτα. Κουβαλούσαν τα μαχαίρια, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί είναι πολλά που έχετε και εσείς να πείτε. Πάντως έχει αλλάξει ο νόμος. Έχει αλλάξει ο νόμος και για τους ανηλίκους και πλέον επιβάλλονται ποινές και προβλέπεται και έκθεση ποινών με τον νόμο που τώρα ψηφίστηκε, που έφερε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πούμε, από 1η-5η του 24 θα ισχύσει και θα υπάρχει αυστηριοποίηση και στις διατάξεις της ανήλικης παραβατικότητας. Άρα θα έχουμε αναμορφωτήρια. Να, λοιπόν, να το δούμε και σε σχέση και με τις οικογένειές τους, νομίζω, τους γονείς, έτσι δεν είναι, κυρία Βαρελά? Ακριβώς, βέβαια, αυτό προβλεπόταν, αλλά εξακολουθεί να ισχύει. Συνεπία. Και αυστηριοποιείται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Είστε καλά. Είστε καλά. Και την Παναγιώτα, βεβαίως. Πάμε τώρα στο θέμα του ιατρικού κέντρου. Πάμε να δούμε μια σύμπραξη δυνάμεων προς όφελος των ασθενών. Και αναφερόμαστε βέβαια στον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, με το Imperial College Healthcare Trust. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, παρακαλώ. Η ανταλλαγή ιατρικής τεχνογνωσίας, ο διαμερισμός πρακτικών αριστείας και η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς είναι ο στόχος της Ένωσης των Δυνάμεων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το κορυφαίο ίδρυμα Imperial College Healthcare, NSH Trust. It's a significant deal for both of our countries as we learn from each other in terms of our medical expertise and share best practice. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η μεταφορά και η ανταλλαγή ιατρικής τεχνογνωσίας.
οι πρακτικές ιατρικής αριστείας, τα πρωτόκολλα, τα guidelines, όλα βεβαίως προς όφελος του ασθενούς. Θα είμαστε εκεί να υποστηρίξουμε αυτή την συμφωνία. Άλλωστε και για μας είναι εξαιρετική τιμή που το Imperial μας επέλεξε να αποτελούμε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή τον εταίρο του σε ένα παγκόσμιο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας που θέλουν να χτίσουν. Μέσω αυτής της συμφωνίας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών γίνεται ο πρώτος όμιλος στην Ευρώπη που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο των συνεργαζόμενων με το Imperial College Νοσοκομείων με σκοπό την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. This is a really important deal for us. We've been really pleased to be partnering with the Athens Medical Group, which we recognize as being an outstanding provider of health, but also research and benefit to the community generally. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποκτά προνομιακή πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προηγμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ειδικά στον τομέα της ογκολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από την έναρξη της συνεργασίας στο νέο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο του Ομίλου Ιατρικού στη Θεσσαλονίκη, που θα εγκαινιαστεί σύντομα και θα καταστεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας περιμένουμε αύριο στις 9 το πρωί, πάλι εδώ στο One. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη σε όλους μας.